μου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε με μια μεγάλη καθυστέρηση. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε έτσι και λίγο θα κάνουμε σύνδεση τεχνικού που θα ακολουθήσει μέρους και στο σεμινάριο και στην περίοδο της συνεισφοράς σας με έτσι ένα θεωρητικό μέρος. Είχε ρωτήσει ο Δημοσθένης την προηγούμενη φορά από ποιος έχει επαφή με MOOCs, ποιος ξέρει κάτι. Και η απάντηση είναι ποιος έχει μπει σε ένα MOOC, έχει δει τι είναι. Ένας. Ωραία, οπότε θα προχωρήσουμε, θα ξεκινήσουμε λίγο ανορθόδοξα. Θα δούμε πρώτα, ας πούμε, το ανοιχτό κίνημα τι αφορά και γιατί μας αφορά και εμάς. Λοιπόν, το ανοιχτό κίνημα αφορά από ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτό σχεδιασμό, ανοιχτή πρόσβαση σε έρευνα και στην επιστήμη, ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτό περιεχόμενο, ανοιχτά μαθήματα, ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη. Όλα αυτά που είναι μέρη του ανοιχτού κινήματος έχουν σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση, στην ανοιχτή εκπαίδευση. Γιατί τώρα θα το ξετυλίξουμε αυτό. Σε σχέση με το διαδίκτυο και αυτά που μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε και να μάθετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε, τι πιστεύετε ότι είναι, ή μπαίνω στο διαδίκτυο, μπορώ να βρω τα πάντα, είναι ανοιχτά, είναι κλειστά, πώς τα επαναχρησιμοποιώ, μπορώ να τα επαναχρησιμοποιήσω? Ποιος θέλει να πει τη γνώμη του? Πες το. Τα περισσότερα ίσως έχουν άδεια, κάποια άδεια μαζί τους. Ό,τι και να ψάξουν, ας πούμε, και θέλουν να χρησιμοποιήσουμε κυρίως, κάποια άδεια πρέπει να έχει και αυτή πρέπει να διαβάσει. Αυτό. Η άδεια αυτή συνήθως είναι κλειστή. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε στο διαδίκτυο, ό,τι βρίσκουμε, να διαβάσουμε από βίντεο, από επιστημονικά άρθρα, από οτιδήποτε, κατά κανόνα είναι κλειστά. Δηλαδή, αν συναντήσουμε κάτι μπροστά μας, έχει copyright. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπόκειται στον νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας. Οπότε, εγώ βρίσκω κάτι, ένα μουσικό κομμάτι. Ωραία, και έχω φτιάξει ένα βίντεο για τις διακοπές μου και θέλω, π.χ. λέμε τώρα, ας πούμε, να το επενδύσουμε με μουσική και να το ανεβάσω στο YouTube. Το YouTube θα μου βγάλει τον ήχο κατευθείαν, γιατί έχει πνευματικά δικαιώματα. Οπότε ουσιαστικά ό,τι συναντάμε στο διαδίκτυο, μπαίνουμε στο Google, βρίσκουμε τα αποτελέσματα για κάτι, ό,τι βρίσκουμε έχει πνευματικά δικαιώματα. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικά. Στο διαδίκτυο μπαίνουμε π.χ. σε μια ιστοσελίδα που βλέπουμε ότι μας ενδιαφέρει. Όλη η ιστοσελίδα και το κείμενο που αυτή περιέχει, και αν περιέχει πολύ μέσα, εικόνες, οτιδήποτε, όλα ανεξαρτήτως του τι μορφή έχουν, όλα προστατεύονται. Αυτό σημαίνει και για τα λογισμικά και για τα κείμενα, οτιδήποτε. Και πώς λειτουργεί, ή πώς λειτουργούσε κυρίως, και πώς λειτουργεί, ας πούμε, σε σχέση με την έρευνα, ο κύκλος της διάχυσης. Έχουμε, ας πούμε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το Υπουργείο Παιδείας, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι οποιοδήποτε, ας πούμε, και χρηματοδοτεί έρευνα. Χρηματοδοτείται αυτή η έρευνα. Το article, το paper, το άρθρο, το ερευνητικό συνήθως δημοσιεύεται σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Το επιστημονικό περιοδικό αναγκάζεται να δημοσιεύσει το επιστημονικό άρθρο τον δημιουργό του, να του πει ότι παραιτήσουν από τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό μετά το άρθρο μπαίνει μέσα σε ένα αποθετήριο ή μέσα σε ένα βιβλίο, το οποίο κάποιος πρέπει να πληρώσει λεφτά για να έχει πρόσβαση σε αυτό, έτσι, σε μια βιβλιοθήκη. Οπότε και ουσιαστικά αυτό το πράγμα κλείνεται. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει κάνει χρόνια έρευνα, να πει να βγάλω και ένα άρθρο γι' αυτό και να πάει μέσα, ας πούμε, στην βιβλιοθήκη του IEEE Explore και να μην το διαβάσει κανείς ποτέ, γιατί πρέπει να πληρώσεις $25 για να το διαβάσεις. Το ίδιο γίνεται και για τους εκπαιδευτικούς πόρους. Δηλαδή, στα δημόσια ιδρύματα παράγεται εκπαίδευση, συνήθως μένει εντός των ιδρυμάτων. Αυτή η εκπαίδευση την πληρώνουμε όλοι από την τσέπη μας. Έχει copyright, οπότε έτυχε, ας πούμε, κάποιος να περάσει στο ΤΕΙ Αθήνας, το ότι έχει σημειώσεις δωρεάν και αυτά, η γνώση που παράγεται στο ΤΕΙ Αθήνας δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει σε άλλα ιδρύματα. Δηλαδή η γνώση δεν έχω πληρώσει εγώ επειδή πέρασα στο ΤΕΙ Αθήνας μόνο για τη γνώση που παράγεται στο ΤΕΙ Αθήνας, έχω πληρώσει για όλη τη δημόσια γνώση που παράγεται στα δημόσια ιδρύματα της χώρας.
Συνήθως η γνώση που παράγεται, είτε είναι σημειώσεις, είτε είναι διαλέξεις, είτε είναι οτιδήποτε σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, μένει μέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Υπάρχει και η αντίθετη άποψη, αυτό που λέγαμε ότι όλα μένουν μέσα στα ιδρύματα. Αυτός ο τύπος είναι μέλος της, του οργανισμού Creative Commons, θα μιλήσουμε γι' αυτό, ο οποίος λέει ότι ό,τι δημόσια χρηματοδοτείτε θα πρέπει να δίνεται στο κοινό πίσω με ανοιχτή άδεια. Δηλαδή, ό,τι χρηματοδοτείται από την τσέπη του πολίτη, του οποιοδήποτε πολίτη, θα πρέπει αυτό πίσω να δίνεται στην κοινωνία πάλι. Και βάσει αυτής της λογικής, φτάσαμε στην ανοιχτή πρόσβαση, ας πούμε, στη γνώση. Αυτή είναι η διακήρυξη του Βερολίνου του 2003, όπου λέει ουσιαστικά ότι ο καθένας που έχει εμπλοκή στην επιστήμη, στον πολιτισμό, μπορεί, καλό είναι να κάνει τη συνεισφορά του, είτε είναι αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, είτε δεδομένα κτλ. Και ένα βήμα παραπέρα, ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση, για την έρευνα, αυτό θα πρέπει να δίνεται ανοιχτά. Ο όρος επινοήθηκε στο φόρουμ της 2002 του UNESCO. Ουσιαστικά είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε για να βοηθήσει τις τρίτες χώρες, αλλά τελικά βοηθάει όλο τον κόσμο. Και τι είναι ουσιαστικά ένας ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος? Είναι οτιδήποτε μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση, το οποίο μπορεί να είναι λογισμικό, μπορεί να είναι μια πλατφόρμα, μπορεί να είναι εργαλείο, μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μπορεί να είναι ένα μάθημα, στο οποίο βάζω άδεια Creative Commons, μια ανοιχτή άδεια δηλαδή, το ανοίγω, κάνω πιο ευέλικτους τους όρους πνευματικής ιδιοκτησίας που το ίδιο έχει και ουσιαστικά το φτιάχνω σαν ανοιχτό εκπαιδευτικό πόρο. Και πάμε στα Creative Commons. Τι είναι? Ένας οργανισμός ο οποίος παρέχει δωρεάν τα εργαλεία και τις άδειες για να μπορούν οι δημιουργοί να διανέμουν τα έργα τους με πιο ευέλικτους όρους. Δηλαδή, φεύγουμε από το All Rights Reserved και πάμε στο Some Rights Reserved. Τι σημαίνει αυτό? Και είναι, είναι τα δύο κινήματα. Είναι το copyright, που λέμε το copyright το γνωστό που ξέρουμε, και εμείς λέμε πάμε στο copyleft. Πάμε αντίθετα. Σε τι χρησιμεύουν? Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Έχετε laptop, ωραία, θα παίξουμε. Π.χ. οι καθηγητές στο MIT, αυτό το κάνουμε τώρα και στο team, βγάζουν τις διαλέξεις τους ανοιχτές στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν μπει κανένας στο OCW-MIT, μπορεί να μπει στο Introduction to Programming και να παρακολουθήσει όλο το εξάμεινο, όλες τις διαλέξεις του εξάμεινου που έχουν πραγματοποιηθεί στο MIT. Αντίστοιχα, μπορεί να έχει πρόσβαση σε ερωτήσεις, σε ασκήσεις, στο υποστηρικτικό υλικό και οτιδήποτε. Και εδώ πέρα, επίσης, σε γενικότερο πλαίσιο, ένας χρήστης μπορεί να διανέμει στο διαδίκτυο χωρίς να παρανομεί, μπορεί να πάρει υλικό, μπορεί να πάρει κάτι που θα βρει, χωρίς να παρανομεί, δηλαδή νόμιμα. Αντί, ας πούμε, να βρω κάτι, να το δω και να μην ξέρω ποιανού είναι, σίγουρα έχει copyright, πλέον με την άδεια Creative Commons, βλέπω ότι έχει άδεια Creative Commons, ξέρω τι μου λέει, τι μου επιτρέπει ο δημιουργός να κάνω και μπορώ να το πάρω νόμιμα πλέον. Η βασική όρη είναι αναφορά, δηλαδή αν π.χ. φτιάξω ένα μουσικό κομμάτι, λέω στον τρίτο χρήστη που θα το πάρει για να τον παραχρησιμοποιήσει, να φτιάξει κάτι καινούργιο από αυτό, να με αναφέρει. Μπορώ να επιτρέψω να απαγορεύσω την εμπειρική χρήση. Μπορώ επίσης να πω ότι ξέρεις τι, πάρ' το αυτούσιο, αλλά μην φτιάξεις κάτι καινούργιο από αυτό. Και ουσιαστικά με την παρανόμενη διανομή του λέω ότι πάρ' το, αλλά βγάλ' το και εσύ με ανοιχτή άδεια, όπως το έβγαλα και εγώ, για να το βρει ο επόμενος χρήστης. Στην Ελλάδα έχουμε 6 άδειες Creative Commons. Η πρώτη είναι η αναφορά, που λέει ο δημιουργός απλά πάρε αυτό που θες και βάλε αναφορά το όνομά μου. Το αναφορά παρόμοια διανομή που λέει βάλε αναφορά το όνομά μου, αλλά δώσε και εσύ με την ίδια άδεια για να είμαστε σίγουροι ότι θα μείνει ανοιχτό. Το αναφορά όχι παράγωγο έργο, σου λέει πάρ το, αλλά κράτα το αυτούσιο, μην φτιάξει κάτι καινούργιο από αυτό. Το αναφορά με εμπορική χρήση, πάρ το κάτω ό,τι θες, αλλά μην βγάλει λεφτά από αυτό. Έτσι, το αναφορά με εμπορική χρήση παρόμοια διανομή. Λοιπόν,
η άδεια αναφορά μια εμπορική χρήση παρανόημα διανομή και τέλος η πιο κλειστή άδεια από τις άδειες Creative Commons που υπάρχει αναφορά μια εμπορική χρήση όχι παράγωγο έργο. Στο ΕΛΑΚ αντίστοιχα αυτές είναι οι άδειες για το περιεχόμενο, έτσι. Όπως ουσιαστικά, ξαναπάμε μια πίσω. Για το περιεχόμενο υπάρχει μία άδεια, άδεια Creative Commons, η οποία έχει 6 τύπους. Ανάλογα δηλαδή τι θέλει να κάνει ο δημιουργός, τι θέλει να επιτρέψει και τι θέλει να απαγορεύσει, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από τους 6 τύπους αδειών και να βάλει κάποια στο έργο του. Αλλά η άδεια είναι μία, με 6 εκδοχές. Στο ανοιχτό λογισμικό, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Δηλαδή, ενώ έχει προηγηθεί το ανοιχτό λογισμικό, υπάρχει τόσα χρόνια, υπάρχει μια ωριμότητα και. Υπάρχουν δύο οργανισμοί, το Open Source Initiative, μια επιτροπή που αποφασίζει για το ποιες θα περάσουν από κρίση κάποιες άδειες για να θεωρηθούν ότι μπορούν να μπουν σε ανοιχτό λογισμικό, και υπάρχει το Free Software Foundation, οπότε υπάρχουν δύο οργανισμοί. Η OSI του Open Source Initiative Approved Licenses είναι αυτές. Από το Free Software Foundation έχουμε αυτές, συν 20 ακόμα. Κάποιες είναι ίδιες, κάποιες δεν συμπίπτουν. Οπότε εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο με το ανοιχτό περιεχόμενο, που έχουμε μία άδεια και 6 εκδοχές. Και αυτό γιατί έχουμε και το LAC, που είναι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, που ουσιαστικά ο δημιουργός λέει σε κάποιον πάρ' τον πηγαίο κώδικα και κάνε τον ό,τι θες, και έχουμε και το ελεύθερο λογισμικό, που σου λέει πάρ' το λογισμικό και κάνε τον ό,τι θες. Όχι απαραίτητα κάτω τον κώδικα. Έτσι, αυτό που λέμε με το ανοιχτό περιεχόμενο, υπάρχουν αποθετήρια που κάποιος μπορεί να βρει σημειώσεις, να διαβάσει από στατιστική, marketing ή αστροφυσική, οτιδήποτε. Εδώ είναι το OpenStax, είναι του Rice University, άλλο αποθετήριο που κάποιος μπορεί να βρει πάρα πολύ υλικό. Και τι σημαίνει ότι ούτως ή άλλως μπορώ να το βρω στο διαδίκτυο. Εδώ το θέμα είναι ότι αυτό έχει άδειες Creative Commons και μας λέει ότι ξέρεις τι μπορείς να το πάρεις, όχι μόνο να το διαβάσεις, μπορείς να το βάλεις σε μια εργασία σου και να τη βγάλεις πάνω στο ίντερνετ πάλι. Οπότε νόμιμα επαναχρησιμοποιούμε το υλικό που μας δίνουν αυτοί. Μουσική. Εδώ η δημιουργή, αυτό είναι ένα αποθετήριο με μουσική, όπου οι δημιουργοί των μουσικών κομματιών έχουν πει ότι δίνω τη μουσική μου με άδεια Creative Commons. Οπότε κάποιος που ασχολείται με τη μουσική ή θέλει να επενδύσει τη μουσική σε ένα video game που φτιάχνει ή να βάλει μουσική σε ένα βίντεο που φτιάχνει, μπορεί να πάει εδώ, επιτρέπεται επαναχρησιμοποίηση, πάλι όλα τα κομμάτια εδώ έχουν άδεια Creative Commons και μπορεί να ντύσει με αυτό που φτιάχνει, με τη μουσική που θέλει, χωρίς να παρανομεί. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι η επαναχρησιμοποίηση και οι άδειες Creative Commons και ανοιχτές άδειες έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη. Εδώ είναι το iLab Central, το οποίο συγκεντρώνει πειράματα από όλο τον κόσμο. Μπορεί κάποιος να τα κάνει στο σπίτι, μπορεί κάποιος να μαθαίνει να το κάνει και στο εργαστήριο του σχολείου του ή της σχολής του. Εδώ έχει ένα πείραμα για το πώς ψήνει το εγκέφαλός μας, ας πούμε, το κινητό τηλέφωνο. Αν θέλει, π.χ. κάποιος ασχολείται με παιχνίδια και σου λέει θέλω να φτιάξω ένα παιχνίδι σε HTML5. Υπάρχουν πηγές, κάποιος που μπορεί να δει υλικό με άδειες Creative Commons και να ντύσει το παιχνίδι που φτιάχνει και με γραφικά και με ήχους. Εδώ είναι το Open Game Art, που πάλι διαθέτει υλικό για κάποιος που ασχολείται με το game development και δεν θέλει να βρει κάτι τυχαίο στο ίντερνετ, μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα να το πούνε μετά βγάλει το ή πλήρωσε ή κάνε ράνε. Οπότε πάλι έχει έργα των οποίων οι δημιουργοί έχουν πει τα έχουν δώσει με ανοιχτές άδειες. Εδώ είναι ένα άλλο set για αρχιτεκτονική, όπου όλοι οι συμμετέχοντες δημιουργούν δίκτυα και ουσιαστικά μοιράζονται τα αρχιτεκτονικά τους έργα, σχέδια κτλ. Αυτό τι καλό έχει, ότι ο καθένας αντί να πει ότι έχω φτιάξει κάτι και είναι δικό μου, αλλάζει αυτή την ατροπία, γιατί κανένας δεν έχει να καλύψει το τροχό. Όταν κάθεται κάποιος να γράψει μια εργασία, δεν τα σκέφτηκε όλο το κεφάλι του, κάπου τη διάβασε, κάπου βασίστηκε. Οπότε επειδή κανείς δεν έχει ανακαλύψει τον τροχό, ουσιαστικά γίνεται αυτή η παραδοχή, ότι ξέρεις τι, δεν είναι δικό μου που γράφω, δεν το σκέφτηκε όλο το κεφάλι μου. Μπορώ να φτιάξω κάτι, να πω από πού το παραχρησιμοποίησα, που το έφτιαξα, να το πάρει ένας τρίτος, να το εμπλουτίσει, να το φτιάξει καλύτερο. Και εδώ έχουμε το Git, που ουσιαστικά, ας πούμε, έψαχνα εγώ για Chrome Apps.
θέλω να φτιάξω κάτι, μπορώ να βρω έτσι τον πηγαίο κώδικα από πολλές εφαρμογές, να βασιστώ πάνω σε αυτό και να φτιάξω κάτι καινούριο. Εδώ είναι παραδείγματα του οργανισμού Creative Commons. Είναι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν υιοθετήσει τις άδειες Creative Commons και έχουν επηρεάσει την κοινωνία τους. Ουσιαστικά υπάρχουν περιπτώσεις, αν δείτε τα ανθρωπάκια εδώ, μπορεί να επιλέξει κάποιος να διαβάσει την ιστορία κάποιου άλλου. Έχει περιπτώσεις πως κάποιοι φέρουν νερό σε ένα χωριό στην Κένια, επειδή βρήκαν ανοιχτό περιεχόμενο μελέτη πως μπορούν να φτιάξουν μια υδραυλική κατασκευή για να φέρουν στο χωριό του το νερό, μέχρι την Σοφία Πολυακόβ, η οποία ήθελε να χτίσει μια κοινότητα με designers. Τους έπεισε όλη η κοινότητα που ασχολείται με αυτό να δώσουν με Creative Commons τα σχέδιά τους και ουσιαστικά το project που κάνανε είναι να φτιάξουν εικονίδια τα οποία ασχέτως πολιτισμού, γλώσσας κτλ. Κτλ. Να είναι universal σχεδιασμένα ώστε να μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν από πολύ κόσμο. Και όλο αυτό έχει άπειρα εικονίδια εδώ που έχουν φτιάξει όλη η κοινότητα μαζί, τα οποία διατίθεται δωρεάν με άδειες Creative Commons. Και λέμε, ας πούμε, τα ανοιχτά περιοδικά, ας πούμε, γιατί είναι καλό, γιατί είναι κακό, ας πούμε, να είναι κλειστά. Τα κλειστά περιοδικά έχουν το θέμα αυτό, ότι παράγεται έρευνα, δημόσια συνήθως έρευνα, η έρευνα από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα κτλ., η οποία δεν είναι από την τσέπη κάποιου ιδιώτη, αλλά το αποτέλεσμα της έρευνας καταλήγει στην τσέπη κάποιου ιδιώτη. Με την πίεση, ας πούμε, του ανοιχτού κινήματος, ακόμα και μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι, Springer, Servier κτλ., αναγκάστηκαν να πούνε στους συγγραφείς ότι, ξέρετε τι, σας δίνουμε και την δυνατότητα να δημοσιεύσετε την έρευνά σας και να την βγάλετε με άδεια Creative Commons. Το γιατί είναι σημαντικό, έχουμε αυτό το παράδειγμα εδώ. Έχει ήχο. Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτός είναι ένας 16χρονος, όπου ένα μέλος της οικογένειάς του είχε θέμα, στην Αμερική είναι, ένα μέλος της οικογένειάς του είχε καρκίνο στο πάνγκρεας. Οπότε τον απασχολούσε πάρα πολύ και σου λέει, θέλω να κάνω κάτι γι' αυτό. Και άρχισε και έψαχνε στο Google και έψαχνε για έρευνες. Λοιπόν, από τα Open Access Journals, από τα ανοιχτά επιστημονικά άρθρα που έψαχνε και βρήκε, ο 16χρονος, ο οποίος δεν είχε κανένα θεωρητικό υπόβαθρο, από την ανοιχτή έρευνα που βρήκε, ανακάλυψε ένα διαγνωστικό τεστ για το καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος είναι 700 φορές πιο γρήγορος και 120 φορές πιο φθηνός από τον ήδη υπάρχον. Είναι ένα παράδειγμα του γιατί η έρευνα, ας πούμε, πρέπει να είναι ανοιχτή. Έτσι. Στα ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα. Ουσιαστικά αυτά ξεκίνησαν πριν 12 χρόνια, δηλαδή το 2002 στο MIT ξεκίνησαν κάποιοι καθηγητές να βγάζουν τα μαθήματα σαν ανοιχτά, αυτό που λέγαμε, δηλαδή ήταν ο καθηγητής στο αμφιθέατρο στο MIT, μια χαρά, πολύ ωραία, και έμπαινε μια κάμερα και κατέγραφε όλο το εξαμήνου τη διαλέξη του. Αυτό ξεκίνησε το 2002, από τότε έχει πάνω από 2.300 μαθήματα το MIT. Αυτό έγινε κοινοπραξία και σε αυτό συμμετέχουν σήμερα πάνω από 250 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα πρώτης γενιάς, MOOCs, έτσι μας υπόπεν online courses που βγήκανε. Τα δεύτερης γενιάς, ο ντόρος, ας πούμε, που δημιουργήθηκε από το 2011-2012 και μετά, καταλήξαμε σε αυτόν τον όρο. Έχουμε το Open Courseware Consortium, το MIT, βλέπουμε ότι έχει 280 πανεπιστήμια σε 40 χώρες και 29 γλώσσες. Και έχουμε από κάτω το Coursera, το οποίο είναι MOOC, είναι δεύτερης γενιάς, θα δούμε τι διαφορές έχουν, η οποία έχει πάνω από 17 εκατομμύρια εγγραφές μέσα σε 2 χρόνια λειτουργίας. Τι διαφορά έχουν τα δύο? Το πρώτο, ουσιαστικά, της πρώτης γενιάς τα MOOCs,
είναι αποτύπωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που γίνεται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα δεύτερης γενιάς έχουν στοχευμένο αντικείμενο, έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, 6 ας πούμε με 8 εβδομάδες, συγκεκριμένο effort κάθε εβδομάδα που πρέπει να καταβάλει κάποιος ώστε να μπορέσει να το απεξέλθει, και στο τέλος δίνεται και η δυνατότητα για πιστοποίηση. Τα πρώτα δεν έχουν καθόλου πιστοποίηση της πρώτης γενιάς, απλά μπορεί να μπει κάποιος να το παρακολουθήσει. Κάποια στιγμή έρχεται και, γιατί αυτό ήταν πιο προς Αμερική μεριά, πάμε προς Ευρώπη μεριά, το βλέπει και η Ευρώπη ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην εκπαίδευση, δηλαδή η Ευρώπη δίνει πάρα πολλά λεφτά για χρήματα, και σου λέει κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Πριν 1,5 χρόνο περίπου έφτιαξε και το Open Education Europe, ένα πόρταλ αφιερωμένο στην ανοιχτή εκπαίδευση, στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Και έτσι κάπως ήρθε και φτιάχνουμε τώρα και εδώ στο ΤΕΙ και σε όλη την Ελλάδα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρώτης γενιάς ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα. Λοιπόν, αυτά τα είδαμε. Λοιπόν, θα δούμε τώρα μερικά έτσι στατιστικά από το Open Courseware Consortium. Μας λέει, τα έχω βάλει, εδώ δεν φαίνεται, είναι 30.000 εκπαιδευτικά αντικείμενα από πάνω από 280 οργανισμούς σε 40 χώρες μεταφρασμένες σε 29 γλώσσες. Λοιπόν, στη δεύτερη γενιά στα MOOCs, που μιλάμε αυτά από το 2011 εμφανίστηκαν και μετά, τρεις είναι οι κυρίαρχες πλατφόρμες που υπάρχουν, το Coursera, το edX και το Udacity. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, όχι τόσο popular, όχι ότι δεν είναι καλές, δεν έχουν ποιότητα και αυτά, αλλά αυτές τυχαίνουν να είναι πιο διάσημες. Αυτό είναι το Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας, αυτό είναι της Αυστραλίας, και υπάρχουν και άλλες κινήσεις, ας πούμε, που έχουν κάνει για να φτιαχτούν κοινοπραξίες που να προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα. Εδώ πάλι έχουμε στατιστικά από το Coursera, που φαίνονται τα 17 εκατομμύρια χρήστες που έχουν γραφτεί, και τα δεύτερη γενιά MOOCs που λέμε. Πολλά πανεπιστήμια, επειδή το να φτιαχτεί ένα MOOC έχει πάρα πολύ ψηλό κόστος, κάθονται και μεταφράζουν τα MOOCs άλλων, ας πούμε, που είναι στα αγγλικά, γιατί κυρίως είναι στα αγγλικά. Οπότε σου λέει, εγώ είμαι από την Κίνα, μπορώ να κάτσω να μεταφράσω. Συνήθως είναι επί το διαλέξεις, είναι μικρά βίντεο, οπότε φτιάχνουν υπότιτλους σε διάφορες γλώσσες. Η πλατφόρμα edX που θα δούμε και θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς, ήδη γράφουμε θα χρησιμοποιηθεί, τελικά έχει γίνει αυτό, ήδη χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας για να φτιάξει πλατφόρμα για ανοιχτά μαθήματα. Τώρα, ποιοι είναι οι χρήστες, ποιοι τα χρησιμοποιούν, της πρώτης γενιάς που υπάρχουν αρκετά στατιστικά, από την κοινοπραξία του μαθητή που λέμε ότι συμμετέχουν πάνω από 280 οργανισμοί, έχουν δει ότι το 9% είναι εκπαιδευτικοί, το 43% είναι φοιτητές, το 43% επίσης είναι αυτοεκπαιδευόμενοι, οπότε βλέπουμε ότι και κάποιος φοιτητής θα μπει, αλλά θα μπει και κάποιος αυτοεκπαιδευόμενος που θέλει να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του. Δηλαδή, έχω τελειώσει κάτι πολλά χρόνια, μπορώ να μπω να δω τι καινούργια έχει βγει, πού χρειάζομαι εγώ να επικαιροποιήσω τις γνώσεις μου. Εδώ αυτό είναι από ένα άρθρο της Καθημερινής και αυτά είναι τα σχόλια κάτω από το άρθρο. Το άρθρο έγραφε, ας πούμε, για αυτό το φαινόμενο των MOOCs, και εδώ βλέπουμε, ας πούμε, θα διαβάσουμε αυτό, λέει, μια αναγνώστρια, έχω παρακολουθήσει 3 μαθήματα στο Coursera και έχω κάνει απόπειρα για μερικά ακόμα. Ήταν ένα μεγάλο δώρο σε μια περίοδο που ήμουν άνεργη, να μπορώ να παρακολουθήσω εξαιρετικής ποιότητας μαθήματα από εξαιρετικούς καθηγητές. Χάρη στο Coursera, τόλμησα να προσεγγίσω αντικείμενα που δεν θα τολμούσα να γίνονταν δωρεάν, και μάλιστα μέσα από τον υπολογιστή στο σπίτι μου. Συνιστώ σε φίλους και γνωστούς, ιδιαίτερα σε άνεργους, να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Μπορεί να φαίνεται λίγο too much, αλλά θα δούμε ότι δεν είναι. Εδώ είναι η περίπτωση, το έχουν βάλει και στο MIT Open Courseware στο site, είναι η Μαρία Καραμίτσου, η οποία σπούδασε στο Απουθού και ασχολόταν με τη σεισμολογία. Για την έρευνά της βρήκε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και βρήκε πάρα πολύ υλικό, και ήταν μια από τις επιτυχημένες περιπτώσεις που αξιοποίησε το ανοιχτό υλικό, το να χρησιμοποιήσει την έρευνά της και κατέληξε στο success story, ας πούμε. Πέρα από το «ΟΚ, okay, εγώ γράφουμε σε ένα MOOC», ο καθένας που γράφεται σε ένα MOOC έχει συνεκπαιδευόμενους.
υπήρχε μάθημα, ας πούμε, που κατέρευσε τελικά, το οποίο είχε 120.000 συμμετέχοντες. Μέσα σε κάθε MOOC υπάρχουν φόρουμ, φτιάχνονται ομάδες συνεργασίας και συζήτησης. Συνήθως ο καθένας επιλέγει να είναι με άτομα από τη χώρα του. Οπότε εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα υπάρχουν 432 Corsairians, όπου γίνονται meetups, δηλαδή επιλέγουν μέρη και οι Corsairians, ας πούμε, αυτοί που έχουν γραφτεί σε κάποιο συγκεκριμένο μαθήμα και αυτά, πέρα από το discussion forum και τις συζητήσεις και αυτά στα μαθήματα, χρησιμοποιούν και διαζώσεις συναντήσεις. Δημοφιλή πανεπιστήμια που διαθέτουν τα μαθήματά τους μέσα στις πλατφόρμες όπως το edX, το Coursera και το Udacity, είναι το MIT, το Harvard, το Yale, το Princeton, το Georgia και το Berkeley. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος όντως εκπληκτικούς καθηγητές, μπορεί να βρει πάρα πολλά αντικείμενα από την ιστορία της ROC, έχει δύο μέρη, ένα και δύο, το οποίο είναι φοβερό, μέχρι για gardening, ας πούμε, ή τεχνητή νοημοσύνη, ό,τι θέλει. Τα χαρακτηριστικά των MOOCs είναι αυτά που είπαμε, δηλαδή έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, συγκεκριμένο αντικείμενο. Κάθε μάθημα λέει ότι π.χ. θα πρέπει να αφιερώσεις 60 ώρες συνολικά προσωπικού effort για να το τελειώσεις, να ασχοληθείς με ασκήσεις, διάβασμα κτλ. Ή θα σου πει ότι ξέρεις τι, πρέπει να ασχολείσαι περίπου 7 ώρες την εβδομάδα για να τα βγάλεις πέρα μέχρι το τέλος και να πεις ότι μπορώ να το παρακολουθήσω, το παρακολουθώ και κάνω catch-up και στο τέλος μπορώ να πάρω και επιστοποίηση. Συνήθως είναι οργανωμένα σε εβδομαδιαίες βιντεοδιαλέξεις, όπου οι βιντεοδιαλέξεις συνοδεύονται από ασκήσεις. Υπάρχει μια τελική εξέταση και η συνεργασία μεταξύ των συνεκπαιδευμένων και του εκπαιδευτή γίνεται μέσω φόρουμ. Πέρα όμως από τις πλατφόρμες που μπορώ μέσα να πάω να μάθω κάτι, θα δούμε και στο edX, έχει κάτι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει το μαθαίνω κάνοντας. Τι είναι το μαθαίνω κάνοντας? Ότι δεν μπαίνω απλά κάπου να παρακολουθήσω μια διάλεξη, άντε να λύσω και μια άσκηση και αυτό ήτανε. Learn by doing, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές όπου υπάρχει μια διεπαφή και πας βήμα-βήμα. Σου λέει type αυτό, δίνεις το input, πατάς OK, σου λέει μπράβο, ξέρω εγώ, αυτό που έγραψα αφορά το αυτό το object, λέμε, π.χ. ξέρω στη Ruby. Σου λέει γράψε συνέχεια αυτό και υπάρχει input. Αυτό θέλει, ποιος έχει την δυνατότητα, έτσι, μπείτε, νομίζω ότι αυτό είναι πεσμένο από χθες, μπείτε στο Ruby Monk να δείτε πώς είναι το... Και σελίδα, την επίσημη σελίδα της Python, python.org, έχει ένα παρόμοιο live interpreter μέσω browser. Θα το χρειαστούμε κιόλας. Ναι. Και παραπέμπει στο Ruby. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, προφανώς θα σου έχει πέσει ο σερβέρ κάτι τέτοιο, αλλά μπείτε στο Ruby να δείτε πώς είναι, πώς είναι αυτό που λέμε το learning by doing. Όλα αυτά είναι του ίδιου τύπου, δηλαδή κάποιος δεν θα μπει απλά και θα διαβάσει, θα βρει tutorials κτλ. Σε αυτά μπορεί κάποιος να καθοδηγηθεί βήμα-βήμα και υπάρχουν και επίπεδα δυσκολίας. Δηλαδή υπάρχουν στο Ruby Monk και στο Python Monk, υπάρχει το πρώτο course που είναι για αρχάριους, το δεύτερο που είναι για advanced και μετά έχει και ακόμα πιο advanced courses, οπότε κάποιος το πάει βήμα-βήμα και καταφέρει να φτάσει εκεί. Στο Ruby. Οπότε ίσως σου λέει καλά να γράψεις την εντολή εδώ, πατάς run και ουσιαστικά αυτό είναι αλλοπεδραστικό, δηλαδή αυτό συνεχίζει και προχωράει ανάλογα με το input που δίνει ο χρήστης. Αυτά για κάποιον που θέλει να μελετήσει, δεν νιώθει σίγουρα για τον εαυτό του, έχει κάποια ανάγκη και αυτά, νομίζω ότι μπορεί να φανούν πάρα πολύ χρήσιμα. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Ruby on Rails, επειδή έχουν δει ότι με την τεχνολογία υπάρχει ένας, ας πούμε, σεξισμός έτσι, σε σχέση με το γυναικείο φύλο, ότι υπάρχει το Rails Girls, που ουσιαστικά αφορά τις γυναίκες που προγραμματίζουν και θέλουν να προγραμματίσουν σε Ruby. Υπάρχουν events με summer schools και τα λοιπά σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου.
Και αυτό γενικά έχει, στο material εδώ έχει πάρα πάρα πολύ υλικό. Δηλαδή, ανάλογα με το τι επίπεδο είναι ο καθένας, καθοδηγεί σε αντίστοιχο υλικό και έχει μέσα πάρα πολύ υλικό. Πώς, ας πούμε, τώρα μπορώ να παρακολουθήσω ένα μάθημα στο edX, το οποίο θα δούμε κιόλας για παράδειγμα. Εδώ πέρα βλέπουμε, υπάρχουν δύο τύποι μαθημάτων. Ο πρώτος τύπος είναι το self-paced. Είναι μαθήματα που υπάρχουν εκεί όλο το χρόνο και κάποιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει να γραφτεί. Στα self-paced δεν υπάρχουν όμως, πρέπει να τύχει να είσαι με κάποιον μαζί και να βρεις συνεκπαιδευόμενο. Συνήθως είναι scheduled, είναι προγραμματισμένα. Αυτό μας λέει ότι θα ξεκινήσει 5 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 5 εβδομάδες. Το estimated effort αναβδομάδα, ώστε να μπορεί να τα βγάλει πέρα κάποιος με το μάθημα, είναι 1-2 ώρες. Μπείτε στο edX, έτσι τώρα που κάθεστε, αφού να το δείτε κιόλας. Και πώς, κάντε register και βρείτε ένα μάθημα. Το μάθημα τώρα, για παράδειγμα, θα ξεκινήσει στις 5 Μαΐου, θα κρατήσει 5 εβδομάδες, θα κλείσει και κάποια στιγμή θα υπάρξει κάλεσμα για να ξανανοίξει και να ξαναξεκινήσει. Τώρα κάποιος μπορεί, αν θέλει, μπορεί να πάρει ένα Honor of Code Certificate, ότι okay, παρακολούθησε το σεμινάριο, αν θέλει μπορεί να πληρώσει και $50 για να πάρει ένα Verified Certificate. Μπορεί να μην φαίνεται σημαντικό, και σου λέει γιατί εγώ να πληρώσω 50 ευρώ για να πάρω ένα Verified Certificate. Το θέμα είναι ότι είναι από μεγάλους οργανισμούς, μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει ένα μάθημα στο Yale, οπότε λες γιατί να μην πάρω το πιστοποιητικό. Συνήθως είναι με μεγάλους καθηγητές και είναι και από ακριβά προγράμματα σπουδών. Δηλαδή στο Coursera είχαν βγάλει 4 μαθήματα, τα οποία ήταν από ένα μεταπτυχιακό σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, που κόστιζε $250,000. Οπότε το πρόγραμμα σπουδών αυτό είχαν βγάλει 4 μαθήματα. Οπότε, εντάξει, κοστίζει τόσα λεφτά. Αν μπορώ να παρακολουθήσω κάποιον, να πάει για το πιστοποιητικό. Και ας πούμε, ωραία, και θα παρακολουθήσω ένα MOOC και okay, θα μάθω. Και έχουν σημασία, ας πούμε, τα μετράνε στην αγορά εργασίας, τα υπολογίζει κανείς? Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Feynman Yang. Είναι ο superstar, ας πούμε, των MOOCs. Έχει ολοκληρώσει και έχει πάρει και certificate σε πάνω από 40 courses. Και στο Coursera και στο Udacity και στο edX και στο MIT OpenCourseWare. Το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτός έχει τελειώσει φυσική. Έχει και ένα προπτυχιακό σε electrical engineering. Και ουσιαστικά πήγε και χτύπησε, ας πούμε, θέσεις που δεν ήταν το αντικείμενο που είχε σπουδάσει. Οπότε, ας πούμε, για παράδειγμα, το πρώτο μάθημα που παρακολούθησε ήταν αυτό. Ανοίγει. Είναι το Learn Python the Hard Way. Το οποίο έχει πάρα πολύ υλικό, όντως έμαθε μέσα από αυτό. Μετά πήγε στο Design of Computer Programs, και Programming Principles, στο οποίο έμαθε πώς να προγραμματίζει. Δηλαδή αυτό είναι ένα πιο advanced, ας πούμε, επίπεδο που σου μαθαίνει τον τρόπο σκέψης, σύνταξη κτλ. Και παρακολουθώντας αυτό το μάθημα, μπόρεσε και πήρε μια υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του Dartmouth για ένα mobile gaming startup και τελικά πήρε σε αυτό μέρος. Και μας στην συνέντευξη λέει την ιστορία ανάλογα με τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει και μας λέει ότι χάρη σε αυτά τα δύο μαθήματα μπόρεσε και είχε τα εφόδια, όχι απλά να ξέρει, να γράφει, έτσι, για να χτυπήσει internship στην Google και μετά στη Microsoft. Πλέον, ας πούμε, το LinkedIn έχει ειδικό
πλαίσιο που κάποιος μπορεί να βάλει τα MOOC certificates του. Και στο Coursera, ας πούμε, μπορεί κάποιος κατευθείαν, δηλαδή αν κάποιος πάρει το πιστοποιητικό του και ολοκληρώσει επιτυχώς στο μάθημα, μπορεί κατευθείαν, βάζοντας ποιο μάθημα παρακολούθησε και από ποιο πλατφόρμα προσφέρεται αυτό το μάθημα που παρακολούθησε, να το κάνει κατευθείαν σε import στο LinkedIn. Λοιπόν, γιατί, πούμε λίγα λόγια για το edX, με το οποίο και θα ασχοληθούμε. Ιδρύθηκε από το MIT το Μάιο του 2012. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή περισσότερα από 60 εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμοί προσφέρουν τα μαθήματά τους μέσα από την πλατφόρμα του edX. Τον Οκτώβριο του 2014 μετρούσε γύρω στα 3 εκατομμύρια χρήστες και περισσότερα από 300 μαθήματα. Μετά είναι τα χαρακτηριστικά των μαθημάτων που είπαμε, δηλαδή πόσο οργανώνεται ένα μάθημα σε εβδομαδιαίες ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σύντομα σε διάρκεια βίντεο όπου συνοδεύεται από ασκήσεις οι οποίες είναι ακριβώς πάνω στο θεωρητικό μέρος που παρακολούθησε το βίντεο εκπαιδευόμενος. Έχει σημασία αυτό, θα το δούμε μετά γιατί. Έτσι, τα μαθήματα συνήθως προσφέρουν εγχειρίδια σημειώσεις, υπάρχει φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευμένων και των εκπαιδευτών. Και λέγαμε, ας πούμε, αυτό και το learning by doing, αυτό του μαθαίνω κάνοντας και όχι απλά βλέποντας. Ας πούμε, στο μάθημα Circuits and Electronics, οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυσαν εικονικά κυκλώματα σε ένα online lab. Οπότε δεν ήταν ότι απλά μάθαιναν ή είχαν δίπλα και προγραμμάτισαν και αυτά. Δούλευαν σε κανονικό online lab και έχουμε και πιστοποιητικό ολοκλήρωσης. Γιατί ασχοληθήκαμε με το edX? Ένας λόγος υπάρχει. Γιατί είναι open source πλατφόρμα. Στα άλλα, οι άλλες πλατφόρμες δεν έχουν τον κώδικα τους ανοιχτό. Είναι ο μοναδικός οργανισμός. Είναι non-profit καταρχάς, που οι άλλοι επίσης δεν είναι. Και είναι ο μοναδικός οργανισμός που προσφέρει την πλατφόρμα ανοιχτά. Τον Ιούλιο 2013 διέθεσαν την πλατφόρμα με άδεια AGPL και Apache. Και το Σεπτέμβριο του 2013 η Google, βλέποντας την προσπάθεια αυτή, ξεκίνησε και συνεργάζεται και αυτή μαζί με το edX και το Harvard και το MIT, γιατί όλα αυτά τα μαθήματα μαζί, όλα τα πανεπιστήμια αυτά μαζί είναι μια κοινοπραξία ουσιαστικά, έτσι, που αναπτύσσουν το edX. Και η Google μάλιστα συνεργάστηκε να προσφέρει και μια hosted έκδοση σε ιδρύματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν οι ίδιοι την πλατφόρμα στο ιδρύμά τους. Τα API libraries, π.χ. το XBlocks που θα το δείτε, έχουν βγει μια Apache license επειδή είναι πιο ανοιχτή από τις αυτές που μέχρι τώρα προσφέρανε. Αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί συνεισφέροντες. Ουσιαστικά είναι οι partners που συνεργάζονται για την ανάπτυξη του edX, το Stanford, το Google, το Berkeley, το MIT, το Harvard και το University of Queensland στην Αυστραλία. Και ας πούμε, ωραία, αξιτέρα μονόδρομος να ασχοληθούμε με το edX, αφού είναι το μοναδικό που προσφέρει έτσι ανοιχτά την πλατφόρμα του. Ποιες είναι οι διαφορές? Το Coursera βασίστηκε στο ELK, ένα λογισμικό, ας πούμε, για τη δημιουργία social network. Δηλαδή, βασίστηκε σε κάτι το οποίο δεν φτιάχτηκε, δεν προοριζόταν από την αρχή για κοινοτυπικούς λόγους. Πήρε κάτι άλλο που είχε προοριζόταν για άλλη χρήση και το προσάρμοσε, ας πούμε, για εκπαιδευτική χρήση. Στο edX, ας πούμε, κάποιοι έχουν παράπονα για το φόρουμ. Κάπου χάνονται, κάπου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Και επίσης, αυτό που λέγαμε πριν, στο edX οι ερωτήσεις και ασκήσεις είναι πιο φιλοσοφημένες. Δηλαδή, είναι πιο πολύ εστιασμένες πάνω στο τι παρακολούθησε κάποιος στο βίντεο. Οπότε είναι η πρακτική εξάσκηση απευθείας. Στο Coursera έχουν έτσι παραπονεθεί πολύ ότι οι ασκήσεις είναι λίγο απλές, λίγο όχι σχεδιασμένες σε σχέση με το θεωρητικό μέρος που παρακολούθησε κάποιος. Στο Udacity τα μαθήματα είναι free trial, μετά κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Για 14 μέρες νομίζω είναι διαρκεί το free trial. Το edX διαθέτει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, advanced certificate, δηλαδή κάποιος αν παρακολουθήσει μια σειρά μαθημάτων, γιατί υπάρχουν και σειρές μαθημάτων, σαν αυτό και το marketing που λέγαμε πριν. Εδώ, π.χ. στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, υπάρχουν 4 μαθήματα που αφορούν την αστροφυσική. Αν κάποιος πάρει πιστοποιητικό και στα 4, μπορεί να πάρει πιστοποιητικό για τη σειρά των μαθημάτων και όχι απλά για ένα μάθημα. Και άλλη διαφορά, στο Udacity τα μαθήματα είναι self-paced. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Οποιαδήποτε στιγμή κάποιος μπορεί να μπει να τα παρακολουθήσει. Και εκεί είναι αν τύχει και βρει κάποιο εκπαιδευόμενο. Ενώ στα υπόλοιπα που είναι scheduled, που είναι προγραμματισμένα, συνήθως υπάρχουν
δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες συνεκπαιδευόμενοι. Αυτά νομίζω. Δεν έχει κάτι άλλο, έχει. Αυτά. Θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι πάνω σε αυτά που είπαμε, που είδαμε. Ναι, έχει ένα σύστημα που βγάζει φωτογραφία με τη webcam. Έχει ένα σύστημα που βγάζει φωτογραφία με το webcam για ταυτοποίηση και αυτά και σου στέλνουν το πιστοποιητικό σου. Συνήθως κοστίζουν 50 με 100 δολάρια, κάπου τόσο κοστίζουν και στο Coursera. Και υπάρχει και πιστοποίηση, ας πούμε, για σειρά μαθημάτων. Δεν είμαι expert, ας πούμε, στο... Δεν είναι ότι απλά παρακολουθείς ένα μάθημα, ότι σε ένα αντικείμενο, την αστροφυσική π.χ. που ασχολείται με τέσσερα μαθήματα, είμαι expert σε αυτό το αντικείμενο, όχι απλά ότι παρακολούθησα το ένα μάθημα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Όλα είναι δωρεάν, βασικά. Αλλά κάποιος αν καταφέρει... Απλά αν κάποιος θέλει το χαρτί, σαν χαρτί, μπορεί να το αγοράσει την ουσία. Ναι. Από την αρχή, καλά και μετά. Ας πούμε αυτό που είδαμε το μάθημα έχει 50 δολάρια, ας πούμε, το πιστοποιητικό. Αν κάποιος μου θέλει τα δίνει και παίρνει το πιστοποιητικό. Ωραία. Ευχαριστώ. Άλλος. Ναι, στο μικρόφωνο. Αυτό με το που πληρώνει κάποιος είναι περισσότερο κάτι σαν donation. Δεν είναι ότι αγοράζεις τη γνώση σου ουσιαστικά. Όχι, αυτό είναι κάτι που είναι προαιρετικό. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα, αν θέλει να πάρει και πιστοποιητικό γι' αυτό, τότε το πληρώνει. Α, αυτό όμως δεν είναι ότι όντως η γνώση σου την επικυρώνεις, δηλαδή κάτι τέτοιο. Ή απλά δίνεις και λεφτά για να βοηθήσεις το ίδρυμα. Ποια από τα δύο ισχύει περισσότερο? Και τα δύο. Ας πούμε το EdX είναι non-profit. Οπότε από κάπου πρέπει να μαζέψει λεφτά. Συνήθως είναι μέσα από τα πιστοποιητικά και υπάρχει και donation. Α, είναι άλλο κομμάτι το donation και άλλο αυτό. Ναι. Π.χ. αν πας να πληρώσεις για ένα μάθημα, σου έχει 50, ας πούμε, αυτό που είδαμε, 50 δολάρια ή βάλει ότι είσαι ευχαρίστηση. Ας πούμε, να φας και παραπάνω. Γιατί όλα αυτά, ας πούμε και το MIT, μπορεί να σκεφτούμε ότι το MIT είναι ένα τεράστιο ίδρυμα, θα έχουν πολλά λεφτά, είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και γι' αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουν μέσα σε εισαγωγικά από αυτό το κομμάτι. Βρίσκουν μεγάλους χορηγούς. Υπάρχει το Hewlett Packard Foundation, το οποίο και αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά, το MIT το Open Courseware ξεκίνησε χάρη στη χορηγία αυτών. Άμα δεν υπήρχε χορηγία αυτών, δεν θα υπήρχε το MIT Open Courseware. Και ψάχνουν μέσα από χορηγίες μεγάλες, ας πούμε, από ιδρύματα και αυτά, να κάνουν βιώσιμα αυτά που φτιάχνουν. Ωραία. Ευχαριστώ. Αυτά. Δημήτρη, βραβεί. Είναι try and error. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι, δεν διαβάζεται. Δεν έχει σημασία, εγώ είμαι Αποστόλης Αναστόπουλος, Αποστόλης, έτσι. Μ' αρέσει το μικρό μου. Λοιπόν, θα δούμε λιγάκι σχετικά με τις άδειες λογισμικού και τον τρόπο ανάπτυξης που λέγεται open source και free source. Θα δούμε και λίγο το υπόβαθρο της όλης ιστορίας και ακόμη και τη διαφορά μεταξύ open source και free source. Λοιπόν, γι' αυτό έχω ετοιμάσει
Έχω ετοιμάσει ένα μικρό βιντεάκι. Να το δούμε μαζί. Βέβαια με τη δική μου μετάφραση θα δείτε στο τέλος που μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας, αν θέλετε. Χωρίς... Αλέξανδρα δυστυχώς δεν θέλει. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λιγάκι με αυτό το ωραίο βιντεάκι, θα δείτε στο τέλος. Θα δούμε λιγάκι στην πορεία γενικώς ο άνθρωπος πώς δουλεύει με αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο στην πληροφορική, έτσι, δεν αναφέρομαι στην πληροφορική, αναφέρομαι γενικά τώρα. Ότι υπάρχουν δύο τρόποι που κάνουμε ανάπτυξη οτιδήποτε. Είναι το λεγόμενο παζάρι, όπου πολλοί άνθρωποι μεταξύ τους κάνουν κάποια δουλειά, και υπάρχει και ο καθεδρικός ναός. Έτσι. Να πάρει. Λοιπόν, ας τα αφήσω να δουλεύει, δεν το βλέπω να το πω καλά σήμερα. Λοιπόν, έχουμε τις ομάδες των ανθρώπων που κάνουν κάποια ανάπτυξη, που συναντιούνται μαζί, έχουν κοινά προβλήματα, προσπαθούν να λύσουν κάποια προβλήματα. Είναι οι ομάδες των ανθρώπων εδώ πέρα δεξιά που βλέπουμε το παζάρι, και αριστερά είναι ο τρόπος του καθεδρικού ναού. Εντάξει, όπου βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία, υπάρχει μια άλλη οργάνωση. Έτσι. Υπάρχει ο Πάπας, υπάρχει ο Ιεράρχης πάνω που δίνει τις εντολές και κάποιοι ακολουθούν. Εδώ βλέπετε πώς ακολουθούν η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Είναι όλοι προς όλους, υπάρχει μια επικοινωνία όλοι προς όλους, και έτσι βγάζουν κάποια αποτελέσματα που έχει σχέση με προϊόν που θέλουν να καταναλώσουν. Και εδώ πέρα πάει από πάνω προς τα πάνω. Στον καθεδρικό ναό κάποιος αποφασίζει και άλλοι ακολουθούν σαν στρατιωτάκια. Έτσι. Είναι οι δύο τρόποι που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα δούμε παραδείγματα στην πορεία. Στην ιστορία, ας πούμε, μπορούμε να βρούμε και τη μία περίπτωση και την άλλη. Λοιπόν, στη μία περίπτωση του καθεδρικού ναού, όπως έλεγα, πρέπει πάντα να ακολουθείται αυτή η ιεραρχία. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή κάποιος από κάτω να πει όχι οτιδήποτε. Εδώ πέρα έχουμε ο καθένας τις δικές του ανάγκες, τη δική του προσπάθεια να λύσει κάποιο πρόβλημα, και υπάρχει αλληλοεπίδραση στο παζάρι, έτσι. Ο ένας πουλάει ντομάτα, ο άλλος από εδώ από εκεί, γίνεται, πώς το λένε, της κακομήρας, και τελικά επικρατεί συνήθως το καλύτερο προϊόν. Έτσι, τα άλλα αποβάλλονται λόγω από την εμπειρία. Αυτό εδώ πέρα αριστερά ο καθεδρικός ναός λειτουργεί ως ένα εργοστάσιο, να το πούμε έτσι, παραγωγής, όπου υπάρχει ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Έτσι. Κάπου παράγουμε κάτι και υπάρχει κάποιος που, που έρχεται να τα καταναλώσει. Έτσι, μπορούμε να δούμε στο σούπερ μάρκετ παραδείγματος χάρη. Εμείς δεν ξέρουμε πώς έχουν γίνει. Δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά. Ενώ στο παζάρι ο ένας που πουλάει με τον άλλον έχουν σχέση. Τα κρεμμύδια με τις πατάτες, ας πούμε, έτσι. Ο ένας παράγει, δεν καταναλώνει μόνο. Και πουλάει και καταναλώνει. Λοιπόν, αυτή η αλληλοεπίδραση λοιπόν βλέπουμε στη μία περίπτωση να μην υπάρχει, ενώ στην άλλη υπάρχει. Έτσι. Στην περίπτωση λοιπόν του καθεδρικού ναού πρέπει όλα αυτά να προστατευτούν, και προστατεύονται με TM που λέει εκεί πέρα και τα λοιπά, δηλαδή με άδεια όπου δεν πρέπει ο άλλος να είναι κλειδωμένα, δεν πρέπει ο άλλος να γνωρίζει την παραγωγή, διότι αν υπάρξει ελευθερία δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το μοντέλο του καθεδρικού ναού. Αν υπάρχει μια διάχυση γνώσης, δεν μπορεί και δεν υπάρχει η πατέντα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που χάνω την πατέντα, χάνω το προϊόν μου και δεν έχω πλέον κέρδος, εφόσον ακολουθώ αυτό το μοντέλο, και πρέπει μετά να σταματήσω να το παράγω, διότι το έχουν παράξει πλέον όλοι. Το αντίθετο στο παζάρι είναι πρέπει να υπάρχει ελευθερία. Στη στιγμή που δεν υπάρχει ελευθερία, δεν μπορεί να δουλέψει το παζάρι. Έτσι. Είναι αυτές οι δύο πλευρές που αντιμάχονται γενικώς, και θα δούμε και κάποια παραδείγματα που δουλεύει και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Λοιπόν, να μην προσπαθήσω να σταματήσω τώρα, διότι θα πρέπει πάλι από την αρχή. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ, αυτό θέλει να δείξει ο υπολογιστής πάνω-πάνω, που είναι ακριβώς η παραγωγή του λογισμικού, που μέχρι σήμερα έχει δώσει παραδείγματα ότι μπορεί να δουλέψει. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Αυτά τα δύο, οι δύο τρόποι δεν είναι σημερινοί. Παραγωγή
προϊόντων και γενικών αγαθών κτλ. Υπάρχουν συνέχεια στην ιστορία. Και μία φορά, ας πούμε, επικρατεί το παζάρι, σε άλλες εποχές επικρατεί ο καθαρικός ναός. Λέγε με μεσαίωνα, ας πούμε. Έτσι. Και βρισκόμαστε πάντα σε μία πάλη. Αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει μεγάλο έδαφος ο τρόπος παραγωγής με το στυλ παζάρι εναντίον του καθεδρικού ναού σε πολλά σημεία, και υπάρχει μια υποχώρηση του καθεδρικού ναού που προσπαθεί βεβαίως πάντα να καλύψει το έδαφος που είχε και έχει χάσει. Λοιπόν, για πείτε μου λιγάκι στο μεσαίωνα πώς δούλευε το πράγμα. Εδώ είναι από εκεί που το έχω πάρει. Μπορείτε να το βρείτε το βιντεάκι και το βιντεάκι που έστειλα και εγώ προσπαθούσα λίγο γρήγορα να μιλήσω και πολλές φορές δεν ήμουν κατανοητός πάνω στο βίντεο. Λέγεται «Καθεδρικός ναός και το παζάρι». Μπορείτε να το βάλετε στο Google, να το βρείτε στα αγγλικά, να το διαβάσετε. Είναι όλη αυτή η ιστορία που σας έλεγα, πως η αντιπαλότητα αυτών των δύο. Ας πάρουμε λίγο ιστορικά τα πράγματα. Στο μεσαίωνα, ας πούμε, πώς υπήρχε η εξέλιξη, πώς βγαίναν τα προϊόντα, ποιος έδινε το OK, τι μπορούσε να κάνει κανείς. Υπήρχε η ελεύθερη αγορά, μπορούσε κανείς να πάρει οτιδήποτε, ή έπρεπε να πάρει απόφαση ο Δούκας, ξέρω εγώ, ότι θέλω το τάδε, θέλω το δίνε και μετά αυτό να γίνει. Άλλη ερώτηση. Εφόσον ποια είναι η διαφορά της ισπανικής κατάκτησης στην Αμερική με την αγγλική κατάκτηση της Αμερικής. Το έχει διαβάσει καθόλου, ποια είναι η διαφορά? Στείλανε τον Κολόμβο, η Μπέν. Ο Κολόμβος όμως δεν πήγε έχοντας εταιρεία. Βλέπω έχει πάει. Δεν πήγε έχοντας εταιρεία. Ως πώς πήγε στην Αμερική? Πήγε ως υπάλληλος της Βασίλισσας. Σε αντίθεση με τους Άγγλους όμως, που οι Άγγλοι, λόγω ότι δεν υπήρχε ο δυνατός βασιλιάς, είμαστε τώρα στο 1600, όχι σήμερα, έτσι, φτιάξαν εταιρείες για να πάνε. Λέω, ένας έχω το καράβι. Ο άλλος έχω μερικούς, ξέρω εγώ, ναύτες. Ο άλλος ξέρω από αυτό. Φτιάξαν εταιρεία και πήγανε στην Αμερική. Και είχαν κέρδη. Και τα κέρδη πήγανε μετά και διαμοιράστηκαν πάλι. Ενώ στη μία περίπτωση πήγανε προς το βασιλιά, στην άλλη περίπτωση πήγε στους ίδιους. Η μια εταιρεία έγινε δεύτερη εταιρεία, η δεύτερη έγινε τρίτη εταιρεία, τέταρτη, πέμπτη. Είναι παζάρι. Το πρώτο δεν ήταν παζάρι και γι' αυτό η Ισπανία δεν έχει την ανάπτυξη της Αγγλίας. Η μεγαλύτερη εταιρεία όλου του κόσμου δεν είναι ούτε η Microsoft, ούτε η Oracle, ούτε οποιαδήποτε άλλη μπορείτε να πείτε. Είναι η εταιρεία Δυτικών Ινδιών των Άγγλων, που διοικούσε ολόκληρες τις Ινδίες επί 100 χρόνια. Δεν υπάρχει τέτοια εταιρεία σήμερα. Έτσι. Εδώ είναι η ανάπτυξη του παζαριού. Είδε ο άλλος, πάμε, ξέρω εγώ, πάμε στον Καναδά, άντε, βουρ, φύγαμε. Πάμε στην Αυστραλία. Μαζευόμαστε 10 καράβια από εδώ από εκεί πέρα, βγάζουμε μερικούς από τη φυλακή, τους πληρώνουμε, τους άλλους με το βούρδουλα, φύγαμε. Γινόταν εταιρείες. Είναι το παζάρι. Είναι δύο τρόποι λειτουργίας που δουλεύανε μαζί. Έχουν τελείως διαφορετικό στυλ λειτουργίας. Από το να στείλει η Βασίλισσα, ξέρεις, πήγαινε, ξέρω εγώ, στο Μεξικό. Άκουσα εκεί ότι αυτοί οι Αζέκοι, ξέρω εγώ, κάτι έχουν. Δεν είναι το ίδιο στυλ. Το ένα είναι καθολικός ναός, αποφασίζει ο βασιλιάς, κάνουν κάποιοι. Οι άλλοι, λέει ο άλλος, σας πάω και λίγο παραπέρα. Να δω τι γίνεται. Είναι το παζάρι και ο καθολικός ναός. Μπορώ να πω και άλλα παράδειγματα στην ιστορία τέτοια. Που δουλεύουν. Για να σκεφτείτε και εσείς τα βρείτε. Πάρα πολλά. Ας δούμε όμως ένα που είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει όλοι, αλλά δεν έχετε σκεφτεί ότι είναι open source. Η λειτουργία που θα δείτε εδώ είναι open source. Είναι το παζάρι, είναι το ανοιχτού λογισμικού η λειτουργία. Για να δούμε λίγο. Μια οικογένεια λοιπόν αποφασίζει να φτιάξει ένα σπίτι. Πάει λοιπόν στον τύπο που φτιάχνει τα σχέδια και του λέει, ξέρεις, έχω αυτά. 1, 2, 3. Εντάξει. Το παίρνει, λέει, εμένα δεν μ' αρέσει έτσι. Θέλω να του κάνεις κάποιες αλλαγές.
βάζει κάποια πράγματα πάνω. Θέλω να πάρεις από εκεί την κουζίνα, να τη βάλεις εκεί, θέλω λίγο μεγαλύτερα παράθυρα από εκεί, από εδώ και πέρα κτλ. Αυτή είναι η λογική του open source. Παίρνω ένα πρόγραμμα και το πειράζω για να το κάνω όπως θέλω εγώ. Προχωράμε λοιπόν. Παίρνεις λοιπόν υπαλλήλους, χτίστες τέλος πάντων, να σου φτιάξεις το σπίτι. Αρχίζουν να δουλεύουν, κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι οι τύποι δεν δουλεύουν καλά. Απλά τους διώχνεις. Έχοντας λοιπόν όμως τα σχέδια, μπορείς να πάρεις άλλο συνεργείο για να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Αν τα σχέδια ήταν κλειστά, δεν μπορούσες να πάρεις, γιατί θα πέραν και τα σχέδια μαζί. Τα σχέδια είναι δικά σου. Πήρες λοιπόν άλλους και έρχεσαι στο σπίτι σου. Κάποια στιγμή αποφάσισες να πάει να βάλεις και ηλιακό. Πήγες, το βάλεις. Λοιπόν, αυτό είναι το στυλ του ανοιχτού λογισμικού, παιδιά. Παίρνω κάτι, μ' αρέσει, έτσι πως είναι, σαν αρχή, και λέω, ωραία, μ' αρέσει σαν αρχή αυτό, αλλά δεν θα με αρέσει έτσι ακριβώς, το θέλω λίγο παραδίπλα εγώ. Και το πειράζεις. Το αλλάζεις. Και το χρησιμοποιείς. Και το κάνεις ό,τι θέλεις. Εντάξει, και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Ωραία. Όμως, να δούμε λιγάκι κάποια, διότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και προσπαθούν πολλοί που έχουν άλλα ενδιαφέροντα, όχι το open source, να ρίξουν λάσπη. Το πρώτο πράγμα λέει no control. Ότι το ανοιχτό λογισμικό, επειδή είναι ανοιχτό, δεν έχεις το control εσύ, λένε, ας πούμε. Είναι ο πρώτος μύθος. Είναι λάθος. Διότι ακριβώς επειδή το βλέπουμε πολύ, μπορούμε να ανακαλύψουμε ο καθένας για τον εαυτό του τα λάθη. Και λέει ο νόμος των Δελφών, να είμαστε πάλι οι αρχαίοι Έλληνες, λοιπόν, ότι δύο Αϊνστάιν είναι καλύτεροι από τους έναν, από τον έναν. Άρα, χίλιοι προγραμματιστές είναι καλύτερος από τον έναν. Μια εταιρεία, όσο μεγάλη και να είναι η Microsoft, δεν θα βάλει ποτέ πάνω από 10-15 άτομα να δουλέψουν πάνω σε ένα μοτζουλάκι που θέλεις εσύ. Οι άλλοι θα είναι για να το πουλήσουν. Πάντως δεν θα είναι σε ανάπτυξη. Εμείς είμαστε πάρα πολλοί. Μπορεί να είναι και χίλιοι και 2.000. Αλλά ο καθένας κάνει το κομματάκι που το αρέσει το καθένα. Δεύτερον, όταν εγώ έχω τον κώδικα να τον διαβάζω, μπορεί να κόψω, να πετάξω, να κάνω οτιδήποτε. Πού είναι λοιπόν το no control? Ό,τι θέλω κάνω. Όπως εδώ, γι' αυτό και επέλεξα αυτό το βίντεο, πήραμε τα σχέδια και τα πειράξαμε. Πού είναι το no control? Δεν υπάρχει. Απλώς είναι αυτό που λέμε. Αυτό που δεν γνωρίζει κάποιος είναι και αυτό που φοβάται. Άρα ο άλλος που έχει μεγαλώσει από το δημοτικό με κλειστό λογισμικό και φτάνει κάποια στιγμή και πάω εγώ για κάποιος άλλος και του λέει «Τι φίλε, υπάρχει και αυτό». Όπα, εντάξει, τι είναι τώρα το πώς ακούγεται έτσι, ας πούμε. Έτσι. Θέλει το χρόνο του. Δεύτερο. Φαντάζομαι να ξεκινήσει κάποια στιγμή. Ο δεύτερος μύθος είναι ότι ό,τι είναι ανοιχτό, επειδή το βλέπουν πολλοί, δεν είναι ασφαλές. Εγώ να ρωτήσω αλλιώς, είναι ασφαλές το κλειστό? Όχι. Ούτε το ανοιχτό είναι ασφαλές. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχει ένας αγώνας μεταξύ των κακών, να το πούμε έτσι, και των καλών. Ο κακός πάντα θα είναι πρώτος. Δεν γίνεται. Πρώτα πρέπει να σου κάνεις ζημιά και μετά πάνε σε διορθώσεις. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Με ποια ταχύτητα κλείνουμε τις τρύπες? Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί κανείς να φτιάξει ένα προϊόν που θα είναι απόλυτα ασφαλές. Δεν γίνεται, νομοτελειακό τέλος. Το θέμα τώρα είναι ποιος θα μπορέσει να το κλείσει γρήγορα. Μπείτε λοιπόν και δείτε πώς κλείνουν και σε τι ρυθμό κλείνουν ανοιχτά projects, τα προβλήματα που έχουν, και σε τι ρυθμό κλείνουν τα κλειστά. Δεν έχει καμία σχέση ταχύτητα. Είναι, μιλάμε, Φεράρι με σκαραβαίο. Και ένα άλλο μεγάλο έτσι πρόβλημα που βλέπουμε και που λένε οι περισσότεροι είναι ότι όλα είναι ελεύθερα. Λάθος. Δεν είναι όλα ελεύθερα. Με την έννοια αυτού του ελευθερού λέει εδώ πέρα, έτσι, ότι είναι όλα τζάμπα. Δεν είναι όλα τζάμπα. Παραδείγματος χάρη. Αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα τώρα. Εντάξει. Άμα αυτό το παράδειγμα τώρα το πάρει ένας μηχανικός, ναι, γι' αυτόν είναι τζάμπα. Έχει τα σχέδια, αλλά ούτε τελείως είναι τζάμπα γι' αυτόν, έτσι. Έχει τα σχέδια, έκατσε, το έφτιαξε, πλήρωσε όμως κάποιους εργάτες να κάνουν τη δουλειά. Το ανοιχτό λογισμικό τώρα,
Άμα το πάρω εγώ να το χρησιμοποιήσω, όπως έχω σπίτι παραδείγματος χάρη τον Asterisk, που είναι κέντρο τηλεφωνικό, για μένα είναι τζάμπα. Γιατί ξέρω να το κάνω. Το ξέρει όμως ένας γιατρός που θέλει να βάλει τηλεφωνικό κέντρο στο γραφείο του? Όχι. Αυτός λοιπόν θα πρέπει να πληρώσει έναν ειδικό και να του πει, όπως εδώ είναι ο μάστορας, να του πει: ξέρεις φίλε, εγώ θέλω αυτό το πράγμα εδώ, να μου βάλεις 10 τηλέφωνα, όταν πατάω το ένα να το σηκώνει εκεί, το δύο εκεί κτλ. Κτλ. Και όταν λείπω να λέει: ξέρετε, λείπετε, λείπω, αφήστε μήνυμα. Ή να μου στέλνει mail ή SMS ή οτιδήποτε. Άμα πρόκειται για κάτι επίγον. Δεν μπορεί να το κάνει για τόσο αυτό. Στην πρέπει να το πληρώσει. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο τώρα? Ότι πληρώνει τη χρήση. Θα πληρώσει κάποιον για να τον βοηθήσει να πάρει το εργαλείο να κάνει τη δουλειά. Δεν θα πληρώσει κάποιον για να έχει την άδεια να πληρώσει άλλον για να μπορεί να κάνει τη δουλειά. Δεύτερο παράδειγμα. Η MySQL. Ελεύθερη βάση δεδομένων. Εντάξει. Μπορεί κάποιος από εσάς που ξέρει από πληροφορική κτλ. Να καθίσει να κάνει. Μπορεί ο μανάβης να το κάνει? Όχι. Πάλι θα πληρώσει κάποιον. Αν όμως πάρει κλειστό, θα πληρώσει την άδεια να έχει μια κλειστού τύπου βάση και μετά θα πληρώσει και τον ειδικό να του κάνει να δουλεύει την κλειστού τύπου βάση, διότι έτσι καλώς πρέπει κάποιος να την κάνει. Δεν ξέρει από βάση. Άρα λοιπόν είναι η πληροφορία, όπως εδώ πέρα είναι τα σχέδια και τα εργαλεία είναι ελεύθερα. Το τελικό προϊόν χρειάζεται και ο ειδικός. Έτσι, για να είμαστε, να καθαρίσω όλα αυτά και να μιλάμε πράγματα που δεν ισχύουν. Λοιπόν, αυτό το πήρα από εκεί. Βλέπετε τα links, όπως έλεγε ο Αλέξανδρος, να λέμε πάντα τις πηγές μας. Και βεβαίως είναι και open source. Α, κάτι άλλο εδώ που βλέπουμε εδώ πέρα, ότι στο σπίτι βλέπουμε ότι πήγαμε εδώ και βάλαμε ηλιακά. Κλειστό λογισμικό, ποιο χρησιμοποιείτε από εσάς και ποιο ανοιχτό λογισμικό? Για πάμε στο κλειστό που θα είναι πιο πολύ, φαντάζομαι. Ανοιχτό. Εσείς που χρησιμοποιείτε κλειστό, διαβάσετε ποτέ ότι το πρόγραμμα δεν είναι δικό σας? Ότι το νοικιάζετε? Ότι δεν μπορείτε να το περάξετε? Πήγατε, διαβάσετε λίγο τα κλειστά γράμματα από κάτω, τα μικρά. Δεν είναι δικό σας. Δεν μπορείτε να το πωλήσετε. Δεν μπορείτε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Δεν το θέλω αυτό πλέον, ρε παιδί μου. Δεν μου κάνει. Πάρ' το. Πάρ' το εσύ. Δεν έχεις δικαίωμα καν να το δώσεις τζάμπα. Τα έχετε δει αυτά? Δέστε τα λίγο. Λοιπόν, το παίρνεις και είναι, το πήρες για να κάνεις αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά στο συγκεκριμένο PC. Πες ότι εσύ δεν το θέλεις. Δεν θες να το πουλήσεις. Λες, ήθελε ο άλλος από δίπλα. Καλά, πάρε αυτό, αφού το πήρα εγώ δεν το θέλω, πάρ' το. Δεν επιτρέπεται. Ούτε επιτρέπεται πάνω να το αλλάξεις. Γι' αυτό εδώ μπήκαν οι ηλιακοί. Είναι όπως είναι, αν σ' αρέσει καλός, δεν σ' αρέσει, τέλος. Για αυτό τώρα σχετικά με την ελευθερία που έχει κανείς. Λοιπόν. Και βεβαίως το βίντεο έχει αυτή την άδεια. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε ένα άλλο μικρό βιντεάκι που είναι πολύ σύντομο, μέχρι εδώ έτσι κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε? Το κουμπάκι. Με αυτό πάντως, με τις εταιρείες, ας πούμε π.χ. η Microsoft, αναγκάστηκε τα τελευταία χρόνια να δίνει άδειες για 2 και για 3 υπολογιστές. Ναι. Ίσως γι' αυτό τον λόγο το έκανε, επειδή έχανε από την άλλη τεχνική του ανοιχτού λογισμικού και άρχισε λίγο να γίνεται πιο ελεύθερη σε εισαγωγικά. Αλλά είναι πάλι αυστηρή. Αλλά αρχίσαν και αυτές οι μεγάλες εταιρείες πλέον να έχουν αλλάξει λίγο τον τρόπο. Όχι πολύ. Ναι, ναι. Λίγο. Ακριβώς. Υπάρχει πίεση πλέον. Ναι, γι' αυτό. Το ανοιχτό λογισμικό, όπως θα δείτε σε αυτό το βιντεάκι τώρα εδώ πέρα, έχει πάει παντού. Πιο πολύ. Σε πιο πολλούς τομείς από ότι το κλειστό λογισμικό. Αν αφαιρέσουμε δηλαδή το desktop που έχουμε εδώ και πάμε σε δικτυακά και τα άλλα, η Microsoft δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Στο desktop βεβαίως έχει 90%, 95% πόσο έχει. Έτσι. Ακολουθεί το Linux και το Macintosh, ας πούμε. Η Apple. Αλλά στα κινητά δεν υπάρχει, έτσι. Στο δίκτυο, στους servers,
που εξυπηρετούν το Ιντερνετ, δεν υπάρχει. Είναι δεν υπάρχει. Ο ρόλος της είναι αμελητέος. Στη βάση δεδομένων είναι η Oracle βεβαίως, έτσι, κατά πολύ, και ακολουθούν βεβαίως τα ανοιχτά. Και τώρα τελευταία 10 χρόνια, επειδή υπάρχουν πλέον οι ανάγκες σε όγκο δεδομένων δεν είναι τέτοιες που ήταν πριν. Το Twitter έχει, λέει, 16 τέρα να κάνει καλά την ημέρα. Για σκεφτείτε λίγο τι πρέπει να έχει για να μπορέσει αυτό να ανταπεξέλθει. Δεν είναι μια βάση δεδομένων ενός μεγάλου οργανισμού, ας πούμε του ΤΕΙ. Έχει 15.000 φοιτητές και 5.000 υπαλλήλους. Τελείωσαν. 20. Αν βάλουμε τα μαθήματα από εδώ, πληροφορίες και δεν ξέρω εγώ τι, ωραία, είναι κάπου δηλαδή, άμα καθίσουμε τώρα εδώ, θα βγάλουμε τα bytes που χρειαζόμαστε. Για βάλτε το Twitter ή το Facebook. Το Twitter έχει πιο πολλά από το Facebook. Πιο πολύ κίνηση. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος όταν γράφει. Θα πείτε, γράφει ο καθένας μια σειρά. Ναι. Για απλοψιάσετε αυτή από για κάτι εκατομμύρια στον κόσμο, να δούμε δηλαδή τι γίνεται. Λοιπόν, πώς μπορείς αυτά να τα διεκπαιρεώσεις. Και εδώ υπάρχουν βάσεις που λέγονται NoSQL, έτσι, διαμοιρασμένες, που βοηθάνε κατά πολύ σε σχέση με τις άλλες. Και εδώ δεν ξύπνησε αργά η Oracle για αυτό το πράγμα και δεν είναι παίχτης. Έτσι, πρέπει να πιάσεις και λίγο και το μέλλον. Έτσι, όπως η IBM δεν είδε τα PC ότι ξεκινάνε. Όπως η Microsoft δεν είδε τα κινητά, ας πούμε, ότι βγαίνουν. Αλλιώς δεν μπορούσε η Microsoft να βγάλει πρώτο κινητό. Δεν το είδε, απλά πράγματα. Λοιπόν. Αλλά. Υπάρχει και βίντεο το οποίο μιλάει ο τότε CEO της Microsoft και χαρακτηρίζει σχεδόν ότι θα πάει άπατο το iPhone, το πρώτο iPhone, και τελικά αποδείχθηκε ότι. Ναι, πρέπει να έπεσε λίγο. Έπεσε τελείως έξω, ναι. Σχετικά με το ιστορικό κομμάτι που ανέφερα, έχετε κάποια παρατήρηση με τον τρόπο που δουλεύουν, κάποιο παράδειγμα δικό σας που μπορεί να το βάλουμε στο παζάρι ή στο καθεδρικό ναό? Ωραία, έχω εγώ ένα μετά για παζάρι ακόμη που θα κλείσουμε αυτό, αλλά πριν να ζούμε λίγο την ιστορία του Linux. Αυτός είναι ο Linus Torvald, ο οποίος όταν ήταν φοιτητής πρωτοετήσε, είχε τελειώσει δηλαδή μόλις το Λύκειο, να το πούμε έτσι, έγραψε αυτό το μήνυμα, παιδιά. Αυτό το μικρό μηνυματάκι ξεκίνησε το 92 νομίζω, που λέει αυτό ακριβώς. Γεια σας παιδιά, εγώ έχω σκοπό να κάνω αυτό το πραγματάκι, δεν θα γίνει και τίποτα μεγάλο, ό,τι έχω εγώ και δουλεύει στο PC μου, εκεί θα δουλέψει. Θέλω να φτιάξω αυτό το ένα μικρό σύστημα που να παίζει πάνω στο δικό μου το hardware. Αυτό ήταν το μήνυμα. Βέβαια να πούμε εδώ ότι υπάρχει και... Τον έχω παρακάτω, νόμιζα ότι τον είχα βγάλει. Βέβαια αυτή η κίνηση που έκανε δεν έκανε μόνος του. Υπάρχει μια κίνηση γενικότερη στην όλη ιστορία που είναι... Εντάξει, εδώ βλέπουμε την ιστορία ότι από την αρχή που ασχολούνταν, ξέρω εγώ, 2-3 πανεπιστήμια στην Αφρική και δεξιά-αριστερά, γιατί τους άρεσε αυτό το πραγματάκι να δουλεύουν, αλλά να και ο Μωυσής, ο οποίος είναι ο Στάλμαν. Ο Στάλμαν ήταν καθηγητής, παρατήθηκε και ασχολήθηκε πλέον μόνο με το ανοιχτό λογισμικό. Και λέγεται ότι τότε δινότανε το λογισμικό μαζί με το hardware, ή μάλλον το hardware. Αγόραζε το hardware και σου δίνονταν και το λογισμικό να χρησιμοποιήσει το hardware. Και λέγεται τώρα, λέει ο μύθος, ότι του χάλασε ο εκτυπωτής. Και πήγε να το φτιάξει και δεν μπορούσε να το φτιάξει. Ζητάει από την εταιρεία, μου χάλασε εκείνο, ξέρω εγώ, θέλω αυτό το κομμάτι να μου το δώσετε. Δεν επιτρέπεται. Λέει, δεν επιτρέπεται, δικό μου δεν είναι. Μου χάλασε δηλαδή αυτό, θέλω να μου το δώσει. Πόσο θα το πληρώσω και τα λοιπά. Όχι, δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, και ιδρύεται. Αυτές είναι ιδρύει λοιπόν το κίνημα, έχει γράψει το GNU, και το GNU είναι η ομάδα, και ιδρύεται το κίνημα του open source, να το πούμε έτσι, που έχει αυτές τις άδειες, θα τις δούμε, τις ελευθερίες, θα τις δούμε σε λίγο. Και σε λίγο
Το Linux που ήταν μια περίπτωση punk, ας πούμε, μια περίπτωση για ροκάδες, μια περίπτωση που εντάξει, έλα για πλάκα θα κάνουμε κάποια πραγματάκια, έχει φτάσει σήμερα από να είναι στη Wall Street, έτσι, να δουλεύει. Το ίντερνετ βασίζεται πάνω σε Linux, έτσι. Και κάποιες άλλες μικρές εφαρμογές, μικρά έτσι, πώς τα λένε, devices, το Android. Αυτή εκεί έχει Linux πάνω, έτσι. Πολλά ATMs και τα περισσότερα που είναι σε γυμναστήρια και τα λοιπά έχουν Linux πάνω, παιδιά. Φωτογραφικές μηχανές, όλα έχουν Linux πάνω. Το είχατε σκεφτεί αυτό? Ότι άμα πας, ξέρω εγώ, στο διάδρομο, στο γυμναστήριο και τρέχεις, αυτό έχει Linux από κάτω. Αν πας στο ποδήλατο και το βάλεις μια, ξέρω εγώ, το Giro d'Italia, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον διαδρομή 150 χιλιόμετρα και στην κάνει προσομοίωση βεβαίως πάνω στα πετάλια και τα λοιπά, ότι έχει Linux από κάτω. Όλες αυτές οι φλάτες έχουν Linux μέσα. Έτσι. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι σε πολλές. Έχει μεγαλύτερη, έτσι, σε πιο πολλά devices από ότι το κλειστό λογισμικό. Λοιπόν, και βέβαια όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν αν δεν είχαμε κάποιες βασικές άδειες, κάποιες βασικούς κανόνες στην όλη ιστορία. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες? Μερικά τα έχει πει ο Αλέξανδρος, γι' αυτό και εγώ θα το προχωρήσω παρακάτω. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές μας ελευθερίες. Βλέπουμε. Γιατί πάει από την αρχή? Εντάξει. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές μας ελευθερίες, παιδιά. Λοιπόν, ποιοι κανόνες πρέπει να υπάρχουν για να λέμε ότι ένα πράγμα είναι ελεύθερο λογισμικό? Open source και ελεύθερο λογισμικό. Λοιπόν, να έχεις την ελευθερία να πάρεις το πρόγραμμα για να το κάνεις ό,τι θες. Το πήρα, δικό μου είναι, το χρησιμοποιώ για ό,τι μου αρέσει. Εμένα και δεν ρωτώ κανέναν. Εντάξει, ένα. Δεύτερο, έχω την ελευθερία να το ανοίξω και να το διαβάσω. Γι' αυτό και αυτό που κάνει η Microsoft συνήθως, και εδώ στο ΤΕΗ έχουμε εμείς δυνατότητα εδώ ως πληροφορικά, εδώ τα παιδιά εκεί πέρα, φοιτητές πίσω, μπορούν να κατεβάσουν προγράμματα, να τα κάνουν, να τα χρησιμοποιούν χωρίς να τα πληρώνουν. Δεν είναι όμως free. Διότι δεν μπορείς να διαβάσεις μέσα. Πώς έγινε αυτό το πραγματάκι? Δεν μπορώ να δω. Και από τη στιγμή που δεν μπορώ να δω, μπορώ μόνο να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή βασικά, αν, και εδώ είναι το ύπουλο της όλης της ιστορίας, ότι από τη στιγμή που θα το χρησιμοποιήσεις Java, να συνηθίσεις σε αυτό, να μην μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό και να παραμείνεις πελάτης. Έτσι. Αυτή είναι η ιδέα. Ενώ εμείς λέμε, πρέπει ο άλλος να έχει δικαίωμα να ανοίξει τον κώδικα να το διαβάσει. Θα μου πείτε, μόνο οι πληροφορικά δεν το ξέρουν. Ωραία. Μόνο οι πληροφορικά δεν το ξέρουν. Όπως μόνο που ξέρουν γράμματα ξέρουν να διαβάζουν βιβλία. Δηλαδή αυτός που δεν ξέρει πρέπει να κλείσουμε τα βιβλία επειδή υπάρχουν 10 άτομα που δεν ξέρουν να διαβάζουν? Λογική, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Λοιπόν, τρίτο. Να το πάρεις στο πρόγραμμα και να το δώσεις σε όποιον γουστάρετε. Παράδειγμα. Εδώ. Γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχουμε μια σύμβαση εμείς στο Υπουργείο Παιδείας με τον φίλο μας τον Gates, που την έκανε ο λόγος Κούφης. Ναι, το θυμόσαστε? Λοιπόν, ο οποίος είχε βγάλει και πολλές φωτογραφίες, τις είχα βγάλει εδώ πέρα, αλλά μου είπαν επειδή είναι να τα δείτε στο Ιντερνετ να μην τις δείξω, που έπρεπε να το αγοράσουμε 250 ευρώ το κομμάτι και το κατάφερα να το πάρουμε 120. Μπράβο στο λόγος Κούφης, αλλά είναι 120 περισσότερο από αυτά που έπρεπε να δώσουμε. Έτσι. Διότι από τη στιγμή που έχω την ελευθερία νούμερο 3, μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πάρει έναν από εσάς που ξέρει και να πει, πάρε το πρόγραμμα τάδε, πώς θα θέλεις, 5.000, πάρτε. Θέλω να μου το ψοκόψεις έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, διότι εγώ έχω αυτά τα μαθήματα να κάνω στα σχολεία. Από εκεί και πέρα, το μόνο που χρειάζεται είναι, πάρε, ταχυδρομείο να αποστείλεις τα DVD. Ή να δώσεις ένα link, κατέβασέ τα. Κόστος 5.000 στην αποστολή του DVD. Όταν όμως έχουμε 10.000 σχολεία από 10 υπολογιστές, επί 120 πόσα βγαίνει, παιδιά? Βγάλετε το λίγο. Έχουμε 10.000 σχολεία, τα έχουμε. Όπου έχουμε, προσέξτε, εδώ ο Δημήτρης επειδή ασχολείται με αυτά, έχουμε 10 τώρα ή έχουμε ανέβει? Νομίζω έχουμε ανέβει παραπέρα. Με αυτά που υποστηρίζουμε εμείς. 10.000 σχολεία που έχουμε βάλει υπολογιστές μέσα, τουλάχιστον 10. 10.000. Είδες. Είχα μείνει πίσω.
επί 10 που είναι υπολογιστές μέσο όρο επί 120. Είναι... Τις είχαμε δώσει στην αρχή, αλλά δεν τις ανανεώσαμε τώρα. Ναι. Τις δώσαμε όμως. Δεν έχει σημασία, τα δώσαμε τότε. Τώρα δεν έχουμε άλλα, θα σίγουρα και έτσι θα δώσουμε χρήματα. Θα έλεγα τώρα, θα το δίναμε. Λοιπόν, το 4. Έχεις τη δυνατότητα να το βελτιώνεις και να το δίνεις πάλι στην κοινότητα. Και αυτό είναι βασικό. Διότι άλλες ανάγκες έχω εγώ, άλλες έχει ο άλλος. Και εδώ είναι το παζάρι που λέγαμε. Έτσι. Υπάρχει αλληλοεπίδραση. Ο ένας παίρνει το τάδε προϊόν και κάνει κάποια πράγματα. Ο άλλος παίρνει κάτι άλλο και κάνει κάτι άλλο. Και στο τέλος γίνεται ένα προϊόν που δεν είναι βεβαίως ένα προϊόν για όλους, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά επιλύει κάποια προβλήματα κάποιων ανθρώπων μέσω από αυτή την εργασία. Αυτές είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα, επειδή ο ένας λέει εγώ θέλω λίγο παραπάνω από τούτο, ο άλλος λίγο παραπάνω από το άλλο, υπάρχουν πάρα πολλές άδειες. Θα σας δώσω το link στο τέλος να το δείτε. Που είναι, όποια και να πάρει κανείς, μπορεί να το... είναι open source, αλλά έχει κάποια διαφορά. Εγώ θα σας πω τη βασική διαφορά. Ότι μερικοί στο 4, δηλαδή ότι εγώ θα πάρω να αλλάξω κάτι και είμαι υποχρεωμένος αυτό που πήρα, να το δώσω πάλι πίσω στην κοινότητα. Έτσι. Αυτό ο άλλος λέει δεν με νοιάζει, κανένας καταλαβαίνει. Δώσ' το πίσω άμα θέλεις, δώσ' το, άμα δεν θέλεις, δώσ' το, μην το δίνεις. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή η Philips που πήρε το Linux και το έχει αλλάξει έτσι ώστε να δείχνει η ωραία μας τηλεόραση όπως δείχνει, μπορούμε εμείς να πάμε και να πούμε, ξέρεις τι λέει, αυτό τώρα δώσ' το παλεπί στην κοινότητα, διότι αν δεν το είχες, θα πρέπει να πληρώσεις κόσμο για να σου κάνει αυτό το πραγματάκι. Έτσι, αυτό συνέβη και με την περίπτωση Linksys. Τη Linksys τη γνωρίζετε, είναι αυτή η εταιρεία που έχει τα μοντιμάκια σπίτι σας, που έχει την περισσότερη. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία λοιπόν ξεκίνησε και έφτιαξε ένα, πήρε το Linux, το πείραξε και έβγαλε ένα λειτουργικό για να το έχει πάνω στα μοντεμάκια και στα ρουτεράκια που έφτιαξε και τα πουλάει και βγάζει χρήματα και καλά κάνει, κανένα πρόβλημα. Το λογισμικό όμως που έβαλε από κάτω για να δουλέψει είναι αυτό εδώ. Πλέον είναι ελεύθερο, μπορείτε να το κατεβάσετε. Έτσι, πήρε ένα Linux που δεν ήταν σαν αυτό εδώ, το προχώρησε, το πήρε από το Β, ξέρω εγώ, το έφτασε στο... ξέρω στο ΚΑΠΑ, το έδωσε πάλι στην κοινότητα και τώρα εμείς όλοι πλέον δουλεύουμε πάνω εδώ πέρα και είναι το καλύτερο λογισμικό για modems που υπάρχει αυτή τη στιγμή και υποστηρίζει, άμα δείτε εδώ, όλο εδώ δεξιά, είναι όλα τα devices τα οποία υποστηρίζει. Έτσι, έχει πράγμα. Σίγουρα είναι και αυτό που έχετε σπίτι σας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς δουλεύει το ανοιχτό λογισμικό. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα που έχω εγώ με τον κλειστό λογισμικό είναι ότι εγώ δεν θεωρώ ηθικό ότι κλείνεται καταρχήν ένα πράγμα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να πάρεις να κλείσεις κάτι όταν βασίζεσαι σε ιδέες και δουλειά ανθρώπων που στη δώσαν ανοιχτά. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν ας πούμε από τον Αριστοτέλη, εντάξει, ο οποίος Αριστοτέλης, θα μου πεις τόσο πίσω πας. Δεν έχει σημασία. Η λογική του μηδέν είναι το ένα. Από εκεί ξεκινάει. Ή ένα είναι αληθές ή δεν είναι αληθές. Από εκεί ξεκινάει. Κάτσε και βρες το ρε μάγκα, άμα δεν είναι. Γιατί το πήρες. Αυτή είναι η ιδέα. Πώς δουλεύουμε. Έτσι δουλεύουμε μέχρι σήμερα. Είναι αληθές ή δεν είναι αληθές. Από τότε. Λοιπόν, Αρχιμίδης να σου πω εγώ. Αϊνστάιν να πάμε παραπέρα. Ωραία. Έκατσες εσύ τώρα και μου βγάλες ας πούμε το μικροποσέσιο. Πώς μόνος σου, δηλαδή από πού ήρθες και το βγάλες. Δεν διάβασες, διαβασίστηκες. Κάπου. Πώς το κλείνεις λοιπόν, με ποιο δικαίωμα. Άμα είναι κάτι κανένα μόνος από την αρχή όλα. Έτσι, αυτό είναι το ηθικό της όλης της ιστορίας που εγώ δεν το δέχομαι. Να δουλεύει έτσι. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ πάμε λίγο στα πεταχτά, γιατί μπήκαμε αργά. Έχουμε λοιπόν εδώ κάποια πράγματα, αυτά τα είπαμε, σχετικά με το Linux. Λοιπόν, έχουμε βασικά, εγώ αναφέρω εδώ πέρα, 4 παραδείγματα διανομών. Γιατί περισσότεροι από εσάς, τι είναι μια διανομή Linux, το ξέρουμε. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν τόσα προγράμματα ελεύθερα και ο πυρήνας και τα λοιπά, εκεί είναι πραγματικά πάρα πολλά,
Είναι 15.000 προγράμματα. Άμα πάει κάποιος να φτιάξει ένα Linux για τον εαυτό του, πραγματικά θα πελαγώσει. Κάποιοι είχαν και τη φαϊνή ιδέα και ζουν από τότε με αυτό. Λέει, ας πάω να κάνω εγώ μια συλλογή, πάω να τυπολογήσω λίγα από αυτά, λίγο από εδώ, λίγο από desktop, λίγο από γραφικά, λίγο από βίντεο, λίγο ξέρω εγώ από μουσική, λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Θα τα βάλω σε ένα DVD, θα φτιάξω και ένα ωραίο προγραμματάκι που ο Χρήστης θα πατάει next, 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 next και θα το πω διανομή. Ωραία. Το πρώτο από όλα αυτά είναι το Slackware. Είχε την ιδέα ο τύπος και σου λέει, κάτσε, αφού ο κόσμος δεν ξέρει, εγώ θα το δώσω ένα DVD. Θα πατάει next, next, θα εγκαταστείτε το πρόγραμμα, θα αγοράσει το DVD, παλιά το αγόραζε με ένα βιβλίο. Το έχω πάρει πολλές φορές, γύρω στα 15 ευρώ, μια χαρά. 15 ευρώ είναι λειτουργικό και μετά τα updates ήταν κατευθείαν, έτσι δεν χρειαζόταν να κάνεις τίποτα. Βέβαια δεν χρειάζεται να πάρεις αυτό για να το κάνεις, αλλά πρέπει να καθίσεις μόνος σου μια εβδομάδα να τα φτιάξεις. Άρα λες με 15 ευρώ μια χαρά είναι. Λοιπόν, αυτό είναι η περίπτωση του Slackware, το οποίο είναι ένα άτομο, από το 93 είναι η πρώτη διανομή, ζει από τότε αυτός με αυτό το πράγμα, full time, και υπάρχει μια φανατική ομάδα που υποστηρίζει όλο αυτό, ένας από αυτούς είμαι εγώ. Με αρέσει πάρα πολύ στο Slackware. Λοιπόν, σε αντίθεση με τον Δημήτρη. Μετά κάποιοι τύποι, τέσσερις φοιτητές στη Γερμανία φτιάξαν το SUSE. System και Software σημαίνει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, είχαν φτιάξει μια πτυχιακή και λέει, εγώ θα πάρω το Slackware, θα το σουλουπώσω λίγο, θα βάλω μερικά προγραμματάκια πάνω και θα το φτιάξω. Και γεννήθηκε το SUSE. Εδώ είναι η ιδέα ότι μπορείς να πάρεις από τον άλλον. Αλλά επειδή το αλλάζεις και ο άλλος μπορεί να μην θέλει αυτό που κάνεις εσύ, εσύ μπορεί να το θεωρήσει ωραίο, ο άλλος όχι. Άρα άλλαξε το όνομα. Το έπανε SUSE λοιπόν. Η SUSE λοιπόν έγινε μια μεγάλη εταιρεία και αγοράστηκε από την Novell. Έτσι. Και το πρόγραμμα που αγοράστηκε από την Novell συνεχίζει, τι το κάνει η Novell δεν ξέρω, αλλά συνεχίζει το SUSE πλέον να υπάρχει και προσθέθηκε μπροστά και το Open και λέγεται Open SUSE πλέον. Έτσι, αυτή είναι μια δεύτερη περίπτωση. Ο άλλος παραμένει μόνος του, έτσι, σταθερός, εκεί, δεν πουλάω και τέλος. Λοιπόν, η άλλη περίπτωση που ξεκίνησε ταυτόχρονα με τη SUSE είναι η Red Hat. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή στον κόσμο σχετικά με Linux. Από την Αμερική. Η οποία δεν βασίστηκε στο Slackware, έκανε δικά της πράγματα, έφτιαξε δικό της πρόγραμμα για να διαχειρίζεται τα προγράμματα και έχει και το όνομά της, RPM, Red Hat Program Manager. Και είναι η μεγαλύτερη, σας λέω μέχρι στιγμής. Πουλάει υποστήριξη, πουλάει έτοιμο το Linux για μεγάλες εταιρείες, αλλά επειδή έτυχε εδώ για ένα σερβερ να ρωτήσω, επειδή το ήθελαν εδώ στο ΤΕΙ, πόσο κοστίζει το Red Hat, μιλάμε 900 ευρώ για να σου φτιάξει απομακρυσμένα. Ήθελε ένα τεχνικό εδώ να το φτιάξει κάποιος SecureCell και μετά το έπαιρνε, το φτιάχνει και σου λέει είναι έτοιμο. 900 ευρώ σε σχέση με 25 της Microsoft. Για να καταλάβετε όταν λέμε και τα χρήματα, διότι πληρώνεις τον άνθρωπο που θα σου λυθεί για σένα δύο μέρες. Δεν πληρώνεις τίποτα, καμία άδεια. Άμα δεν θέλεις, κάτσε κάτω σου λέει. Ωραία. Εμείς δεν τα πληρώσαμε τότε 900 ευρώ. Τα φτιάξαμε εδώ, κάποιος καθηγητής, κάποιος φοιτητής. Έγινε το πράγμα. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή και ζει από αυτό το πράγμα. Και μετά έχουμε τον Debian. Το Debian το οποίο είναι πάλι στην ίδια εποχή περίπου γίνανε αυτά, με ένα χρόνο διαφορά πάνω κάτω. Γύρω στο 93-94 είναι όλη αυτή η ιστορία. 93, κάπου 94-95 γίνανε αυτά. Κάπου ένα στο ξάμινο διαφορά γύρω. Το Debian τώρα δεν είναι εταιρεία. Είναι σύλλογος. Μαζευτήκανε 10 και λέει, εμείς θα φτιάξουμε αυτό. Δεν γουστάρουμε εταιρεία πίσω μας, δεν γουστάρουμε τίποτα. Φτιάξανε ένα καταστατικό, πώς δουλεύουν όλα αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει μέχρι σήμερα και δουλεύει και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Και ένα γνωστό παιδί του Debian, που θα το ξέρετε σίγουρα, είναι το Ubuntu. Έτσι, το Ubuntu βασίζεται στο Debian. Δηλαδή μπορείς να πας να πάρεις από τους άλλους και να κάνεις τις δουλειές, δεν σε απαγορεύει κανείς. Απλώς όταν παίρνεις κάτι και το αλλάζεις, είπαμε πρέπει να το αλλάξεις όνομα. Έτσι, ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα που σας λέω εγώ. Φτιάνω ένα πράγμα και το δίνω ένα πράσινο χρώμα ή κόκκινο ή κίτρινο. Και έρχεσαι εσύ και μου λες, έλα μου το κίτρινο, το δεν μου αρέσει μαύρο. Ή μου αρέσει το κίτρινο, τι θα κάνουμε. Άμα το θες μαύρο, άλλαξε το όνομα και πες το μαυρίλα. Πάρτο. Δεν πρέπει να το πεις όπως το λέω εγώ πάντως. Και έτσι γι' αυτό έχουμε τα πολλά ονόματα. Λοιπόν, κάποια άλλα πράγματα που λένε πολλοί, μπα αυτό θα κλείσει ας πούμε. Έχουμε την περίπτωση τριών προγραμμάτων που αναφέρω εγώ εδώ πέρα. Η MySQL παιδιά. Η MySQL αγοράστηκε από την Oracle. Το ξέρετε έτσι. Η ερώτησή μου είναι εδώ πέρα, τι στο διάλογο αγόρασε. Για πείτε μου λίγο. Αφού ελεύθερο είναι.
Μπορούσε να πάω να το κατεβάσει. Γιατί το αγόρασε? Τι αγόρασε? Μόνο το όνομα αγόρασε. Επειδή η MySQL σε όλους τους ανοιχτούς λογισμικούς και τα λοιπά προγραμματιστές ήταν μια πάρα πολύ και είναι μια πάρα πολύ καλή βάση και ήθελε το όνομα, έπρεπε να αγοράσει τα δικαιώματα του ονόματος. Διότι τον κώδικα, μπείτε τώρα μέσα, κατεβάστε τον. Αλλά για να έχει το δικαίωμα αυτή να το λέει, ξέρω εγώ, στην πορεία MySQL Oracle, ξέρω εγώ, εκείνο, MySQL από εδώ, MySQL από εκεί, έπρεπε να πάρει το όνομα. Λοιπόν, πολλά άτομα που δουλεύαν στη MySQL τα πήραν, τα λέμε έτσι απλά, και φτιάξανε μια άλλη βάση. Κάποιος θα έχει μια φίλη που τη λέγανε Μαρία και το είπε MariaDB. Η MariaDB αυτή τη στιγμή είναι η ίδια σαν τη MySQL. Νομίζω και MySQL, το My, είναι το όνομα της κόρης αυτού που... Ναι, στα ονόματα την έχει φτιάξει. Ελευθερία, γενικώς. Λοιπόν, αυτό που, γι' αυτό αναφέρω αυτό το παράδειγμα. MySQL, η MySQL δουλέψει αυτή τη στιγμή, η MariaDB είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αγόρασε πραγματικά το όνομα, αυτό θέλω να δείξω. Τώρα, στη δεύτερη περίπτωση έχουμε μια άλλη περίπτωση. Είναι το OpenOffice και το LibreOffice. Το OpenOffice είχε γίνει από την, από την Sun αρχικά. Μετά η Sun, όπως ξέρετε, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και την αγόρασε η Oracle. Αλλά το OpenOffice, επειδή ήταν ανοιχτού λογισμικού, δεν το αγόρασε, δεν το ήθελε. Δεν είχε καμία σχέση άλλωστε η Oracle με ξερασί κειμένου. Και έμεινε έτσι. Το OpenOffice τώρα ποιο ήταν το πρόβλημά της? Ότι αν έκανα εγώ μια αλλαγή κάποιος από εσάς και την έστειλε στην ομάδα και λέει βάλε και αυτό μέσα που το έφτιαξα εγώ, άμα θέλει κάποιος άλλος να το κατεβάσει να είναι μέσα, αυτή ήταν πολύ δυσκίνητη. Εδώ μιλάμε για ταχύτητες. Το στέλνεις Δευτέρα, Τετάρτη είναι μέσα. Ή το τέλος της εβδομάδας είναι μέσα. Αυτοί κάνανε και εξάμεινο. Αυτό δεν ήταν μια κατάσταση που θα μπορούσε να συνεχίσει καιρό. Και έτσι λοιπόν μια ομάδα πήρε το OpenOffice, το πείραξε και το είπε LibreOffice. Και πλέον υπάρχει το LibreOffice. Το οποίο όμως έχει προχωρήσει παραπέρα. Ενώ η MariaDB, MySQL, MySQL αυτή τη στιγμή είναι η ίδια, γιατί η Oracle δεν ξέρω αν έχει σκοπό να κάνει κάτι, πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχουν προχωρήσει και πολύ τα πράγματα, άρα λοιπόν είναι περίπου ίδια. Εδώ έχουμε μεγάλες διαφορές, γιατί το LibreOffice δουλεύει με μεγαλύτερες ταχύτητες. Πλέον το OpenOffice το πήρε η Apache Foundation και προσπαθεί να το προχωρήσει και ζουν και τα δύο μαζί. Θα δούμε τώρα ποιο θα πει κανείς στο τέλος. Εγώ εύχομαι και τα δύο να μείνουν. Τώρα το τρίτο, το Joomla το ξέρετε όλοι, φτιάχνουμε σελίδες και τα λοιπά. Πριν λεγόταν Mambo. Δεν λεγόταν Joomla, λεγόταν Mambo. Το είχαν φτιάξει 3-4 άτομα που είχαν ξεκινήσει. Κάποια στιγμή ξυπνήσαν στραβά το πρωί, δεν ξέρω τι. Και λέει ας το κλείσουμε τώρα, θα το κάνουμε κλειστού λογισμικό αυτό. Θα πληρώνει ο κόσμος άδειας. Την επόμενη μέρα γεννήθηκε το Joomla. Το Mambo δεν νομίζω να το ξέρει κανείς σας. Ήταν αυτό που ξεκίνησε. Με λίγα λόγια, τι θέλω να πω σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει κάποιος ένα πρόγραμμα πλέον. Είναι ένα ποτάμι που δεν γυρίζει πίσω. Μπορεί κάποιος να το κλείσει από εδώ και πέρα. Αλλά εμένα δεν με ζηβεύει καθόλου τίποτα να πάω όπως είναι το MariaDB. Ωραία, το σταμάτησε εδώ πέρα. Εδώ, ωραία, εγώ συνεχίζω εδώ πέρα. Το πήρα από εδώ που το σταμάτησε και το συνεχίζω. Προς τα πίσω δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι. Γι' αυτό άμα κάνετε δουλειά σε open source, να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα πάει χαμένη. Λοιπόν, ένα τελευταίο, αυτή τη φορά σίγουρα, και κλείνουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Το κεφάλαιο εδώ πέρα αριστερά είναι το σύμβολο του GNU, όπου το βλέπετε σημαίνει open source. Ό,τι φτιάχνεις πρέπει να το επιστρέψεις πίσω και όσες άδειες είναι από εκεί, είναι καθαρές και πρέπει να τις επιστρέψεις. Δίπλα είναι το κλειδί, που βάζουν το κλειδί, το FSF. Είναι Free Software Foundation. Πάλι και αυτό έχει κάποιες άδειες που μπορούμε να δουλέψουμε με αυτές και ξέρουμε ότι αν εκεί προσφέρουμε κάποια βοήθεια σε κάποιον που έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα, δεν θα μας το κλείσει, θα το πάρει και θα φύγει, αλλά θα παραμείνει και έτσι λοιπόν η δουλειά μου βασικά είναι για μένα. Δηλαδή χρησιμοποίησα κάποια εργαλεία, έκανα δουλειά για μένα και το δίνω βεβαίως να είναι χρήσιμο και σε κάποιους άλλους. Εδώ, αυτό το ξέρει κανείς, κοινή συντροφιά. Για να κλείσουμε αυτό. Είναι ένα παράδειγμα παζαριού εδώ. Όχι. Εδώ, παιδιά, πραγματικά, εμένα με ενοχλεί αυτό, διότι δεν το διδασκόμαστε στα σχολεία. Λοιπόν, είναι το παράδειγμα παζάρι στα μπελάκια. Ξέρει κανείς από τα μπελάκια? Στη Λάρισα. Λοιπόν, περίοδο τώρα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
1700 περίπου, μέχρι 1850 περίπου, 150 χρόνια περίπου, υπήρχε εκεί πέρα η ιστορία των αμπυλακίων, που αυτοί φτιάξανε κάποιες που λεγόταν κοινή συντροφιά. Δηλαδή είχανε μπαμπάκι, υπήρχε στην περιοχή το λεγόμενο ριζάρι που έβγαζε ένα κόκκινο χρώμα. Λοιπόν, κάποιος έφτιανε το κόκκινο χρώμα, κάποιος έφτιανε το βαμπάκι, κάποιος είχε τον αργαλιό, κάποιος είχε δεξιά-αριστερά και φτιάχνανε νήμα, φτιάχνανε διάφορα πράγματα, σκεπάσματα και διάφορα τέτοια και τα πουλούσανε. Όλα αυτά χωρίς εργοστάσιο, χωρίς καπετάλα, χωρίς τίποτα. Ο καθένας ξεκίνησε για τον εαυτό του. Μέχρι που πήραμε μερουδιά και λέει, τι γίνεται εδώ, η Ευρώπη το γουστάρει αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν, ο Σβάρτς, ο μαύρος, που πήγε στην Αυστρία και έγινε Σβάρτς, ανέλαβε το εμπόριο μεταξύ Λάρισας, Βιέννης. Ήταν η πρώτη, πώς θα το πούμε, βιοτεχνία και μεγάλη για την εξαγωγή. Όταν πρόκειται δηλαδή για νήμα με κόκκινο χρώμα κτλ., ήταν το νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο. Μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, παρεμπιπτόντως, χωρίς εργοστάσια, χωρίς πασάδες, χωρίς κοτσαμπάστιδες, χωρίς τίποτα. Έτσι, γι' αυτό το αναφέρω αυτό. Και ήταν ομάδες. Έτσι, δείτε το αυτό και μελετήστε το, γιατί είναι πραγματικά ένα παράδειγμα που δεν χρειάζεται να βάλουμε μπροστά αρχαίος. Τη λέξη αρχαίος Έλληνας, μπορούμε να βάλουμε νέος Έλληνας. Έτσι, δεν χρειάζεται να πάμε μέχρι το Θεμιστοκλή. Είναι πολύ πρόσφατο. Και απορώ γιατί δεν το δασκόμαστε στο βιβλίο, στο σχολείο. Δεν το δασκόμαστε αυτό. Και νομίζω ότι σίγουρα δεν το δασκόμαστε, διότι το πήρε παράδειγμα ο Μάρξ αυτό το πράγμα. Όταν ήθελε να αποδείξει ότι αυτά που λέει γίνονται, το έγραψε μέσα στο βιβλίο, ξέρω εγώ, ότι ορίστε ρε παιδιά, να εκεί αυτό γίνεται που λέω εγώ. Και μπορούμε να κάνουμε ομάδες, μπορούμε να κάνουμε τούτο κτλ. Κτλ. Ίσως να είναι αυτός ο λόγος. Αυτό έπαιζε σε 150 χρόνια, είχαν φτιάξει καράβια, είχαν φτιάξει καραβάνια, είχαν κάνει ολόκληρο κύκλωμα. Έτσι. Μέχρι που άρχισε να καταραίει μετά την Επανάσταση, όπου πλέον η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εχθρική προς τους Έλληνες εκεί πέρα και άρχισε να τους βάζει εμπόδια. Έτσι, γιατί η Θεσσαλία έγινε από το 1880, έτσι. Οπότε από το 1821 μετά την είχαν άσχημα. Τους βάζανε εμπόδια, αντέξανε άλλα 30 χρόνια. Το 1850 τελείωσε. Επίσης, ένα κακό άλλο που έχουμε εμείς οι Έλληνες. Ο Σβάρτς, που είχε αναλάβει το εμπόριο με την αυτή, έπαιρνε και μερικά παραπάνω. Και από εδώ από εκεί αρχίσαν τα μαλώματα και σταμάτησε να λειτουργεί αυτό. Εγώ το λέω πάντα αυτό κάθε φορά. Το λέω κάθε φορά, διότι είναι πραγματικά ένα παράδειγμα παζάριου. Έτσι. Ξεκίνησε από μικρή, γι' αυτό και λεγόταν κοινή συντροφιά. Υπήρχαν γύρω στις 16. 15-16 κοινές συντροφιές που κάνανε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, αυτά από μένα, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, κάποια οτιδήποτε πάνω στα λεγόμενα, κάποια αντίθετη άποψη, οτιδήποτε. Βαρεθήκατε? Ωραία. Λοιπόν, να το κλείσουμε τότε εδώ. Ευχαριστώ. Ένα-δύο ακούμε. Θα θεωρήσω ότι ακούμε. Λοιπόν... Γενικά υπήρχε άλλη μια θεωρία που θα σας λέγαμε, επειδή έχει περάσει λίγο η ώρα και επειδή δεν θέλω να πήξουμε και με τη θεωρία, θα έλεγα να κάνουμε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Θα έλεγα να, καταρχάς, από εσάς έχει κάνει κανείς κάποιο online course σε... Θες να πεις κάτι? Α, ακούμε, τέλεια. Έχει κάνει κανείς κάποιο online course, ας πούμε, σε Python ή σε άλλη γλώσσα? Δηλαδή, Code Academy ή σε Coursera κάτι, σε edX. Ποιο έχεις κάνει? Έχω παρακολουθήσει το Udacity intro του Python, φτιάχνοντας μια μηχανή αναζήτησης. Α, ωραία, ωραία. Γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα, θα είναι γενικά θα έχει καθαρά τεχνικό περιεχόμενο. Θα κάνουμε ένα project συνεργατικό πάνω σε Python, απλό αλλά συνεργατικό. Θα γνωρίσουμε λίγο τη συνεργατική ανάπτυξη, το Git. Απλά για να γίνει αυτό,
πρέπει να γνωρίσουμε λίγο και την Python σαν γλώσσα, να ξέρουμε τα βασικά. Να ξέρουμε αυτή τη γλώσσα πώς τη χειριζόμαστε, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο. Οπότε αυτό που θα πρότεινα τώρα, και εννοείται ότι όποιος θέλει κάθεται, όποιος θέλει φεύγει, ας πούμε, γιατί έχει περάσει και η ώρα, προτείνω να μπούμε στο Code Academy και να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε το introduction του Python για ένα τεταρτάκι, ένα μισάωρο, ας πούμε, και μετά να το συνεχίσουμε στο σπίτι. Απλά να το ξεκινήσουμε εδώ και με τη βοήθεια των μεντόρων, ας πούμε. Οπότε προτείνω να μπούμε στο codeacademy.org.com. Ωραία. Βρίσκουμε το course introduction του Python. Τώρα ίσως χρειαστεί εγγραφή. Εντάξει, θα την κάνουμε αν χρειαστεί μια εγγραφή. Ή μπορεί να γίνει και sign up μέσω Facebook, αν θυμάμαι καλά, για ποιον έχει. Νομίζω σας είπε και ο Αλέξανδρος περίπου πώς δουλεύει αυτό το είδος το MOOC. Η ιδέα πια είναι ότι... Μάλλον όχι, δεν θα την πω ακόμα την ιδέα, θα την πω όταν μπούμε. Θέλω να πω, για όσους δεν είχαν λάπτοπ και περιμένουν τον ωκεανό, είχε υπάρξει ένα τεχνικό πρόβλημα με τους ωκεανούς. Τις μηχανές σας θα σας στείλουμε άμεσα, δηλαδή μπορεί και σήμερα. Απλά το να ενημερώσω όποιος δεν ξέρουν τι έγινε με αυτά. Κάτσε, απλά θέλω να προτείνω πολύ βασικά να το δείτε σίγουρα στο σπίτι. Γιατί στο επόμενο μάθημα θα το θεωρήσουμε με δεδομένο ότι έχουμε κάνει αυτό το course. Δεν είναι πολλές οι ώρες που θα πάρει, δεν θυμάμαι τώρα πόσες ώρες λέει, αλλά δεν είναι πολλές. Τώρα, σαν φιλοσοφία, αυτό πώς δουλεύει, νομίζω θα το καταλάβετε και μόνοι σας, είναι πολύ απλό στη χρήση. Ουσιαστικά έχει δύο panes, ας πούμε, δύο παράθυρα. Από το αριστερό παράθυρο έχει κάποιο είδους εκφώνηση, μια εκφώνηση άσκησης με κάποια βοηθητικά, τέλος πάντων, δεδομένα. Και από τη δεξιά πλευρά γράφουμε κώδικα. Και βλέπουμε μπαμ το output του κώδικα που γράφουμε. Επίσης κάτι ακόμα. Έχουμε αναρτήσεις στο portal του μαθήματος, στο mat.elac.gr/edu. Έχουμε αναρτήσεις στο portal του μαθήματος κάποιο βοηθητικό υλικό για Python. Είναι κάποια αντίστοιχα courses όπως αυτό του Code Academy που βλέπουμε τώρα. Υπάρχουν κάποια βιβλία για Python τα οποία είναι online, τέλος πάντων δωρεάν, μπορείτε να τα δείτε. Είναι βοηθητικό υλικό, εντάξει, δεν είναι. Όποιος έχει όρεξη και χρόνο και θέλει να μάθει κάτι περισσότερο, ας πούμε, μπορεί να τα διαβάσει και να τα κοιτάξει. Επίσης υπάρχει, έχει ξεκινήσει στο Coursera ήδη ένα course για introduction to Python, το πρώτο μέρος, και στις 27 Μαρτίου ξεκινάει το δεύτερο. Ίσως έχει και αυτό ενδιαφέρον για όποιον θέλει, ας πούμε, να δει περισσότερο την Python σαν γλώσσα, θα μπορούσε να γραφτεί και να το κάνει αυτό το course. Στο Coursera υπάρχει introduction to Python. Υπάρχει μέσα στο portal, έχουμε βάλει link μέσα στο mylac.gr/edu. Υπάρχει link. Το mylac.edu, επειδή δεν το έχουμε πει, απλά να σας το πω μία. Όπως από την προηγούμενη φορά είχατε δει, σας είχε δείξει Peggy πώς να μπαίνετε στο mat.elac.gr. Απλά θα κάνω εγώ ένα reminder λίγο, γιατί έχουμε και μια καινούργια συμμετέχουσα. Πατάμε σύνδεση. Εδώ στις επιλογές, ακόμα και να είστε μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας από κάποιο ίδρυμα, δεν έχει σημασία, επιλέγετε το mat.elac.gr, το τέταρτο από το τέλος. Ωραία, συνδέεστε εκεί με τα στοιχεία με τα οποία κάνετε εγγραφή, όχι mail, έτσι, username. Μπάτσα και εγώ πριν, δεν το θυμόμουν. Και αφού μπείτε πάνω δεξιά, στο όνομά σας, υπάρχει υπηρεσία εκπαίδευσης. Αυτό είναι το /edu. Μπορείτε να το γράψετε και κατευθείαν. Αν το γράψετε κατευθείαν, θα πατήσετε το SAML login, που είναι μια εικόνα. Εδώ δεν μου το έχει πάρει και εμένα. Δεν ξέρω γιατί.
Α, αυτό εδώ, Sam Login που λέει. Και πάλι κάνετε την ίδια επιλογή με το MyLuck.gr, έτσι. Αφού συνδεθείτε εδώ, στα My Courses, λογικά θα βλέπετε το μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα. Και εδώ είναι αυτά που σας έλεγε ο Δημοσθένης. Εδώ θα σας βάζουμε διάφορα πράγματα. Αυτό είναι ένα Moodle. Σας βάζουμε χρήσιμο υλικό. Και αυτά εδώ είναι το Code Academy, τα διάφορα links από, τα... από αυτά που σας έδειχνε ο Αλέξανδρος νωρίτερα και ούτω καθεξής. Εντάξει. Κάνεις κάποιο θέμα με το να μπει στο Code Academy και όλοι μπήκαμε. Ωραία. Αν υπόψη ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε και από τους υπολογιστές της αίθουσας, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη. Επειδή βλέπω κάποια άτομα που κάθονται χωρίς υπολογιστή. Αν θέλετε, όποιος δεν έχει υπολογιστή, μπορεί να το κάνει και από τις υπολογιστές της αίθουσας. Το... Έτσι και αλλιώς, ό,τι κάνετε, το Code Academy θα το αποθηκεύσει και μπορείτε και να συνεχίσετε και από το σπίτι. Να πω κάτι, επειδή όσοι έχετε Windows, ίσως έχετε δει κάποια θέματα, ας πούμε, δυσκολευτήκατε με το Vagrant App ή το οτιδήποτε και κάποια στιγμή θα κολλήσατε στο Vagrant SSH σίγουρα. Λοιπόν, αν έχετε φτάσει στο σημείο το καλό να έχετε κάνει όλη Vagrant App και να έχει σηκωθεί VM, πέρα από το να μπείτε στο browser στην 127.001 άνω κάτω τελεία 8000-8001, που είναι καλό αυτό να μπείτε και δείτε τη σελίδα, για να κάνετε SSH, γιατί θα μας χρειαστεί στην πορεία ενδεχομένως να δώσουμε κάποιες εντολές για να ξεκινήσουμε κάποιες υπηρεσίες, θα σας στείλω εγώ αύριο ένα email σε όλους. Εντάξει, οι υπόλοιποι που έχετε Linux ή Mac, αγνοήστε το. Γιατί δεν ξέρω ποιοι έχετε τι. Θα σας στείλω λοιπόν ένα email με έναν τρόπο, έτσι, με το PuTTY ή με κάποιον άλλο SSH client για Windows, να μπαίνετε με SSH στη VM και να μπορείτε να τη χειριστείτε. Εντάξει.